Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Directeur de l'Institut, Monsieur Nicolas. Στο όνομα της Διευθύντριας του Ινστιτούτου Cervantes, τη Χριστίνα Κοντέη, σας εύχομαι σε όλους το καλωσορίσατε σε αυτή την εκδήλωση, σε αυτή τη βραδιά της νεολαίας που καινοτομή, που συνδιοργανώνουμε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας της Βιώσιμης Ανάπτυξης, αλλά επίσης στο πλαίσιο των Φεστιβάλ των Κήπων της Αθήνας, που συνοργανώνουμε από χτες. Από τις 20 ως τις 26 Σεπτεμβρίου, στην ερχόμενη Κυριακή, με τους εταίρους μας εδώ και με πολλές ξένες αντιπροσωπείες που είναι μέρος του δικτύου Unique Athens. Πολλά γεγονότα λοιπόν προβλέπονται αυτή την εβδομάδα. Σας καλώ να ρίξετε μια ματιά στην ιστοσελίδα που αφορά σε αυτό το φεστιβάλ, που ονομάζεται uniqueathens.gr. Είναι πολύ μεγάλη χαρά για μένα να φιλοξενήσω αυτό το γεγονός και οι καινοτόμοι που θα είναι μαζί μας απόψε από τη Γαλλία, από την Ισπανία, αλλά επίσης και από την Ελλάδα, πάνω σε ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό, το θέμα που αφορά γενικότερα τη βιώσιμη ανάπτυξη και κυρίως θα έλεγα την φύτευση των αστικών χώρων και πώς να ξαναζήσουμε, πώς να δημιουργήσουμε χώρους, θύλακες, πράσινους μέσα στις μεγάλες μας μητροπόλεις, οι οποίες συνεχίζουν να αναπτύσσονται στον κόσμο και οι οποίες στο παρελθόν, μέσω αυτής της πολύ μεγάλης αστικοποίησης, άφηναν όλο και λιγότερο χώρο για τη φύτευση, για τα φυτά. Έχουμε λοιπόν τη χαρά εδώ να έχουμε μαζί μας καινοτόμους οι οποίοι έχουν σκεφτεί αυτά τα θέματα, έχουν δημιουργήσει διαδικασίες, ιδέες, σχέδια, startup για να προσπαθήσουν να συνοδεύσουν αυτή την επιστροφή στους πράσινους χώρους μέσα στον αστικό ιστό και πώς να ευαισθητοποιηθούμε πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι ένα γεγονός το οποίο, όπως καταλάβατε, το οργανώνουμε μέσα στο πλαίσιο του δικτύου Unique στην Αθήνα, αλλά ειδικότερα αυτή η βραδιά με την νεολαία που καινοτομεί συνοργανώνεται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και από το Ινστιτούτο Cervantes εδώ στην Αθήνα. Συνεργαζόμαστε γύρω από αυτή τη βραδιά. Χωρίς να μακρηγορήσω περισσότερο, να ευχαριστήσω εκ των προτέρων τους ειδικούς της καινοτομίας που δέχτηκαν να συμμετάσχουν στη βραδιά από τη Γαλλία, από την Ισπανία. Νομίζω ότι η παρουσίαση θα είναι online, αλλά επίσης και από την Ελλάδα. Να ευχαριστήσω ειδικότερα την Νικολέτα που θα εμψυχώσει, θα συντονίσει τη βραδιά με μικρές παρουσιάσεις σύντομες, καθώς και με μια συζήτηση που θα διοργανωθεί στο τέλος της βραδιάς, την οποία θα ακολουθήσει ένα κοκτέιλ, στην οποία όλοι οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση είναι προσκεκλημένοι μας, προσκαλούνται να συμμετάσχουν. Το κοινό μπορεί να θέσει τα ερωτήματά του online, αλλά επίσης το κοινό που είναι παρόν. Η εκδήλωση διαδίδεται στη σελίδα Facebook του Ινστιτούτου και στην ιστοσελίδα ίντερνετ του Ινστιτούτου. Σας εύχομαι λοιπόν μια πολύ όμορφη βραδιά, μια εξαιρετική εκδήλωση και ελπίζω ότι θα έχουμε εμπνευσμένες ιδέες για τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ και καλή σας βραδιά. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά
τον Μοχάμετ Ρόζδη, το Γαλλικό Ινστιτούτο, καθώς και το Ισπανικό Ινστιτούτο, αλλά και όλους τους διοργανωτές που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Ουσιαστικά βρισκόμαστε σήμερα εδώ γιατί σύμφωνα με τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, υπάρχει ένας νέος τρόπος που αντιμετωπίζουμε το πώς μεγαλώνουμε μαζί, εμείς οι πολίτες, μαζί σε μια πόλη και πώς δημιουργούμε νέα πράγματα με τις νέες τεχνολογίες. Οι έξυπνες πόλεις ουσιαστικά είναι ένα ιδανικό, θα λέγαμε, περιβάλλον. Τον έχετε ακούσει πολύ συχνά τελευταία αυτόν τον όρο, όπου ουσιαστικά προσπαθούμε να παντρέψουμε πάρα πολλές διαστάσεις, την οικονομία, την εκπαίδευση, κάτω από ένα κοινό πρίσμα, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες. Σήμερα, λοιπόν, βρισκόμαστε για μια συγκεκριμένη διάσταση εδώ, όπου 5 άνθρωποι, συγκεκριμένα 4 καινοτόμες λύσεις, θα παρουσιαστούν σε εσάς από τη Γαλλία, την Αθήνα και την Ισπανία, για να σας δείξουμε πώς μοιάζει το μέλλον, τι θα έπρεπε να κάνουμε μαζί με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και μαζί με το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων, για να έχουμε ένα πιο βιώσιμο μέλλον, παντρεύοντας νέες τεχνολογίες και φύση μέσα στην ίδια την πόλη και στην καθημερινότητά μας για ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα με μεγάλη μου χαρά να προσκαλέσω στη σκηνή τον Χρήστο Ραυτογιάννη, ο οποίος είναι ο CEO της Citigroup και θα είναι και ο πρώτος μας ομιλητής. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα ξεκινήσω το πάντρεμα. Είμαι ο Ραυτογιάννης Χρήστος, founder και CEO της Citigroup. Τι είναι η Citigroup? Η Citigroup είναι μια έξυπνη οικιακή συσκευή, η οποία επιτρέπει στον κάθε χρήστη να καλλιεργεί τα δικά του φρούτα, λαχανικά, βότανα με ένα πολύ εύκολο τρόπο και να ελέγχει όλη την πρόοδο της καλλιέργειας μέσα από το κινητό του τηλέφωνο. Γι' αυτό και το μότο μας είναι Grow Fresh Food, Where You Live and Work, with the touch of a button. Ποιο ήταν το πρώτο πρόβλημα που συναντήσαμε, ώστε να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε την υλοποίηση του Citigroup? Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κόσμος αυτή τη στιγμή στην αγορά είναι ότι δεν υπάρχει διαφάνεια και η ασφάλεια στα τρόφιμα. Αρκετά τρόφιμα χάνονται στη μεταφορά τους βασικά ή στην αποθήκευσή τους, ή παράγουμε περισσότερα γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι κατανάλωση θα έχουμε ανάλογα με την εποχή. Και έχουμε και μικρότερη φρεσκάδα, λόγω του ότι ένα φυτό μπορεί να έχει συγκομιστεί σήμερα, στο πιάτο όμως μπορεί να φτάσει σε μία εβδομάδα ή και κάτι παραπάνω. Και έτσι σκεφτήκαμε τη λύση μας το Citigroup, τη συσκευή Citigroup, η οποία μπορεί να καλλιεργεί 3 φορές πιο γρήγορα από την συμβατική καλλιέργεια, με 65% λιγότερο λίπασμα, 95% έως και 95% λιγότερο νερό από μία συμβατική καλλιέργεια. Είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, δηλαδή δημιουργεί το ιδανικό κλίμα για κάθε φυτό, και αυτό το χωρίζουμε σε 2 διαφορετικά πράγματα. Είναι το νερό με το πότισμά του, 3 βασικά, η θερμοκρασία, η υγρασία και ο φωτισμός, τα οποία 3 είναι τα βασικά για να μεγαλώσει ένα φυτό. Επίσης, φτιάχνουμε, εμείς τα λέμε growing protocols, για να έχουμε κάθε φορά το φυτό που θα μπει στο Citigroup να βγει και να έχει ακριβώς τις ίδιες ιδιότητες με το προηγούμενο και με το επόμενο που θα ξανακαλλιεργηθεί. Αυτή τη στιγμή η συσκευή μας είναι ήδη στην αγορά από το 19 περίπου. Δεν είναι αυτή που βλέπετε εσείς τώρα. Αυτό είναι το καινούργιο μοντέλο που θα βγει σε περίπου 3 μήνες, αλλά μοιάζουν αρκετά. Είναι η πρώτη modular συσκευή στον κόσμο. Ξεκινήσαμε να την παράγουμε περίπου στο 15, τέλη του 15. Δημιουργεί αυτόματα το κλίμα εσωτερικά στη συσκευή με έναν διζωνικό κλιματισμό, δηλαδή σε κάθε όροφο μπορεί να έχουμε διαφορετικές θερμοκρασίες, άρα μπορούμε να φυτέψουμε και διαφορετικά φυτά, π.χ. καλοκαιρινά φυτά στον πρώτο όροφο και στον δεύτερο κάποια χειμερινά.
έχει ένα πολύ απλό, έχουμε φτιάξει ένα πολύ απλό process από, το, από την ώρα που ο χρήστης θα βάλει το σπόρο μέχρι να τον συγκομίσει. Δεν χρειάζεται καθόλου γεωπονική γνώση. Γι' αυτό και το έχουμε κάνει για ανθρώπους της πόλης που δεν έχουν κάποια γνώση να καλλιεργήσουν. Δεν χρησιμοποιούμε καθόλου φυτοφάρμακα. Μιλάμε για ένα κλειστό τελείως περιβάλλον, οπότε δεν έχουμε καμία ασθένεια εσωτερικά. Δεν χρησιμοποιούμε φυσικά GMO seeds. Η συντήρησή του είναι πολύ απλή, είναι γύρω στα 15 λεπτά το μήνα ή ανάλογα το πόσο θέλει ο κάθε χρήστης να ασχοληθεί με τη συσκευή. Όπως επίσης έχει μικρό energy consumption και σχεδόν καθόλου θόρυβο. Το βασικό μας κομμάτι όμως είναι ότι συλλέγοντας αρκετά δεδομένα από κάθε συσκευή ή όλες τις συσκευές που έχουμε σε κάθε σπίτι, λειτουργούν σαν μικρά εργαστήρια. Οπότε εμείς παίρνουμε δεδομένα για το πώς έχει καλλιεργηθεί κάτι, παίρνουμε μια φωτογραφία από ένα φυτό και τη συγκρίνουμε, τις αποθηκεύουμε στη βάση δεδομένων μας και μετά με τεχνικές computer vision και AI αναλύουμε και στέλνουμε ένα report στο χρήστη, στο κινητό του, με ένα όμορφο UI, ότι αν αυτό το φυτό έχει καλλιεργηθεί σωστά, ανάλογα αν έχει τι θρεπτικά συστατικά έχει, όχι την ποσότητα, αν έχει αυτά που έχουμε εγκρίνει εμείς ουσιαστικά από τις καλλιεργίες μας, και το πότε έγινε η σπορά, πότε η συγκομιδή. Εδώ βλέπουμε το application. Όλες οι συσκευές μας δεν έχουν κανένα κουμπί, ας πούμε, πάνω τους. Όλα γίνονται μέσα από το application, οπότε την έχουμε στο σπίτι μας, τη συνδέουμε στο Wi-Fi και μετά ό,τι έχουμε να κάνουμε γίνεται μέσω του app. Οπότε κάποιο update ή αν προσθέτουμε κάποιο φυτό ή να έχουμε live monitoring στο τι θερμοκρασία, υγρασία, φωτισμό μπορεί να έχει ή τι φυτά έχουμε μέσα, γίνεται κατευθείαν από το application. Εδώ βλέπουμε ένα χάρτη αυτή τη στιγμή το που βρίσκονται οι συσκευές μας, που υπάρχουν οι πελάτες μας βασικά. Έχουμε τρία βασικά συστατικά. Στην πολύ καλή γεύση και στην υφή. Αυτό οφείλεται πάρα πολύ στον φωτισμό και στα θρεπτικά συστατικά. Η συσκευή μας λειτουργεί με την υδροπονία, οπότε τα φυτά παίρνουν 100% των θρεπτικών συστατικών που χρειάζονται 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα. Οπότε γι' αυτό έχουμε και την πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Είναι γεμάτα με θρεπτικά συστατικά, γιατί το farm to fork έχει ελαχιστοποιηθεί. Καλλιεργούμε hyperlocal, όπως λέμε. Και η παραγωγή μας μπορεί να είναι όλο το χρόνο. Γιατί δημιουργώντας μέσα τις θερμοκρασίες, δεν μας νοιάζει αν έξω είναι καλοκαίρι ή χειμώνας, μπορούμε να καλλιεργούμε ό,τι θέλουμε, όπως το θέλουμε. Χρησιμοποιούνται τα λαχανικά μας σε σαλάτες, smoothies. Αυτό είναι περισσότερο για το εστιατοριακό περιβάλλον, στο οποίο θέλουμε να εντάξουμε τις συσκευές μας. Ήδη έχουμε σε κάποια εστιατόρια τη μικρή μας συσκευή, αλλά θα δείτε και παρακάτω ότι δημιουργούμε μια μεγαλύτερη γι' αυτό ακριβώς σκοπό. Στο subscription που στέλνουμε, κάθε μήνα ο χρήστης παίρνει ένα κουτί με σπόρους και θρεπτικά συστατικά, για να μπορεί να καλλιεργεί τα... Γεια! Ο χρήστης για να καλλιεργήσει χρειάζεται τους δικούς μας σπόρους σε κάψουλες. Οπότε έχουμε φτιάξει αυτά τα plugs, τα καφέ που βλέπετε, και έχουμε τοποθετήσει μέσα ήδη τους σπόρους. Οπότε τα στέλνουμε στην πόρτα του χρήστη ουσιαστικά, τα τοποθετεί, σκεφτείτε το κάπως σαν την Nespresso, όπως λειτουργεί με το καφέ. Η κάθε κάψουλα έχει ένα διαφορετικό φυτό, την τοποθετείς μέσα και ξεκινάει να μεγαλώνει. Αυτό είναι το πιο μεγάλο μοντέλο που έχουμε φτιάξει, το σχεδιάζουμε αυτή τη στιγμή. Είναι βασισμένο ακριβώς στην ίδια τεχνολογία που έχουμε φτιάξει και το μικρό, απλά αλλάζει το μηχανολογικό του σχέδιο και μεγαλώνει τόσο όσο, ώστε να μπορεί να φιλοξενεί περισσότερα φυτά για να καλύπτει τις ανάγκες ενός εστιατορίου ή ενός ξενοδοχείου ή ακόμα και ενός σούπερ μάρκετ. Ποιο είναι το advantage όμως που έχουμε πολλώντας αυτή τη συσκευή σε ένα σούπερ μάρκετ? Οι τιμές στα φυτά έχουν διακυμάνσεις. Είναι κάτι σαν χρηματιστήριο, δουλεύουν ανάλογα με το χρόνο. Οπότε εμείς έχουμε μια σταθερή τιμή στην παραγωγή. Δεν έχουμε απώλειες στη μεταφορά και στην αποθήκευση, γιατί τα φυτά μένουν μέχρι να γίνει συγκομιδή από το ράφι τους. Και το limited freshness, πάλι
το υπερνικάμε, γιατί εκείνη τη στιγμή που ο χρήστης το συγκομίζει, το φυτό δεν στρεσάρεται, οπότε παίρνοντάς το στο σπίτι ξέρει ότι έχει συγκομιστεί την ίδια μέρα που το πήρε. Όπως είπαμε και πριν, είναι, παράγουμε κάτι fresh, healthy και αρκετά ασφαλές φαγητό, καθώς δεν προσθέτουμε καθόλου φυτοφάρμακα. Οι χρήστες μας έχουν επαναλαμβανόμενα έσοδα σε μια πολύ ανταγωνιστική τιμή και έτσι μειώνουμε και την τις ανησυχίες, ας πούμε, των καταναλωτών για τα φυτά που, ας πούμε, ψωνίζουν από το σούπερ μάρκετ σε σχέση με το environmental impact. Εδώ έχουμε μια μικρή γκάμα από τα φυτά που παράγουμε. Έχουμε περίπου στα 65 φυτά στη βάση δεδομένων μας αυτή τη στιγμή. Εδώ λέει 60, έχουμε φτάσει στα 65 σήμερα. Εδώ βλέπετε κάποια λίγο νούμερα και σχετικά με την ομάδα μας. Το core team είμαστε 3 άτομα. Ο Σταύρος και ο Γιάννης, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το κομμάτι του software και του firmware. Εγώ είμαι περισσότερο στο κομμάτι της ανθρωπονίας και στο business. Και όπως λέμε, the future is now. Join us. Σας ευχαριστώ. Χρήστο, ευχαριστώ. Χρήστο, merci beaucoup. Να καλέσουμε... Γραφείας Χρήστος. Να δεσποινήσει Λοντή Στεφάν και τον κύριο Μπατίστη Λορέ, co-founders της Vertuo. Bonsoir à tous. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ για την υποδοχή σας. Η Ελοντή και εγώ είμαστε συνεργάτες στη Vertuo. Η Vertuo είναι πώς να διονύσουμε τη φύση στην πόλη. Για να καταλάβουμε λοιπόν την εισαγωγή σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να δούμε τα διακυβεύματα της κλιματικής αλλαγής. Σήμερα για μας υπάρχουν 3 στοιχεία κλειδιά. Το πρώτο είναι οι πηγές σε νερό. Σήμερα με την κλιματική αλλαγή, 2 διακυβεύματα είναι ακραία. Από τη μια μεριά, η σπανιότητα των πηγών του νερού. Ένα θέμα πολύ προβληματικό. Και από την άλλη πλευρά, η κλιματική αλλαγή μας οδηγεί σε επεισόδια τέτοια, όπου τα επόμενα 20-30 χρόνια θα έχουμε σχεδόν τόση βροχή που θα πέφτει κάθε χρόνο, αλλά με επεισόδια πολύ πιο έντονα, με μεγαλύτερες καταιγίδες, με μεγάλες επιπτώσεις σε θέματα όπως οι πλημμύρες και τα λοιπά. Και οι πόλεις δεν είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα. Το δεύτερο διακύβευμα είναι οι νησίδες ζέστης. Σήμερα, για παράδειγμα, σε ημέρες πολύ ζεστές στην Αθήνα, τη νύχτα, αν ξεκινήσουμε από τη βόρεια περιοχή της Αθήνας, υπάρχουν 10 βαθμοί διαφορά σε σχέση με το κέντρο της Αθήνας. 10 βαθμοί διαφορά είναι η ανικανότητα της πόλης, όχι της Αθήνας, όλες οι πόλεις στον πλανήτη, να απορροφήσουν την ζέστη, να δροσιστούν τη νύχτα, ώστε να μπορέσουν την άλλη μέρα να αντιμετωπίσουν το νέο κύμα ζέστης. Αυτό είναι ένα διακύβευμα στο επίπεδο όλων των πόλεων. Η δυνατότητα λοιπόν να ρυθμίζει τη θερμοκρασία έναντι έντονων επεισοδίων. Τρίτο στοιχείο είναι η ανισορροπία του οικοσυστήματος μεταξύ της βιοποικιλότητας και της ανθρώπινης ζωής της πόλης. Σήμερα ξέρουμε ότι τα 30 επόμενα χρόνια 60% του πληθυσμού θα ζει στις πόλεις. Σήμερα λοιπόν, οπωσδήποτε, μας χρειάζεται αυτό το πρότυπο. Υπάρχει ένα διακύβευμα πολύ σημαντικό, γιατί προοδευτικά αφήνουμε στην άκρη διάφορες ζώνες βιοποικιλίας
Ξέρουμε ότι η βιοποικιλία έχει πολύ καλές επιπτώσεις στο θέμα της υγείας και τα λοιπά. Αυτά λοιπόν είναι τα διακυβεύματα, αυτά πρέπει να έχετε κατά νου απόψεις, αυτά πάνω θα δουλέψουμε εμείς. Και τελικά υπάρχει ένα στοιχείο κλειδί πάνω στο οποίο δουλεύουμε, είναι η φύτευση. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, γιατί τελικά αυτό είναι κάτι που υπάρχει από την αρχή, από τις απαρχές της ύπαρξης της γης, με επιπτώσεις παντού. Τα φυτά έχουν επιπτώσεις πάνω στο νερό, στον αέρα, στην βιοποικιλότητα και στην ποιότητα της ζωής του ανθρώπου. Εμείς θέλουμε να απαντήσουμε πώς μπορούμε να διανοήσουμε την παρουσία της φύσης μέσα στις σημερινές πόλεις. Πράγματι, εγώ είμαι designer και όπως ο Μπατίστη σας το εξήγησε, απέναντι σε αυτές τις μεγάλες προβληματικές που θίγουμε στο Βέρτιο, σκέφτηκα αυτό το τοπίο, ένα τοπίο που το βρίσκουμε με διαφορετικές μορφές σε πολλές περιοχές όλο τον κόσμο. Είναι ένα τοπίο με το οποίο διατηρώ μια προσωπική σχέση, γιατί μεγάλωσα στην εξοχή της Δυτικής Γαλλίας με ένα σύστημα υδραυλικό πάρα πολύ έξυπνο που δημιουργήθηκε από γενιές χωρικών οι οποίοι γνώριζαν το περιβάλλον και ήταν συνδεδεμένοι με τη γη τους. Πρόκειται λοιπόν για ένα τοπίο που θα επιτρέψει να διαχειριστούμε ένα χώρο διαχωρίζοντας τους δρόμους. Θα είναι ένα πραγματικό εργαλείο παραγωγής ξυλίας, καρποφόρων δέντρων. Εκείνο που μας ενδιαφέρει πολύ στο Βέρτιο είναι η ικανότητα του τοπίου αυτού, χάρη στα δικά του χαρακτηριστικά, ότι κατορθώνει να απορροφήσει τα βρόχινα ύδατα και χάρη σε αυτό το απλό σύστημα δημιουργείται ένα οικοσύστημα που επιτρέπει στο νερό να επιστρέψει στον φρεατικό τάπητα. Και έτσι λοιπόν μπορούμε συνεχώς να υπολογίζουμε πάνω σε αυτές τις αποθήκες νερού. Όταν κοιτάζουμε λοιπόν αυτό το τοπίο και το συγκρίνουμε με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε και κατασκευάζουμε τις πόλεις, οι πόλεις είναι συχνά αδιάβροχες, αφήνουμε το νερό να διαφύγει, δεν το απορροφούμε. Σκεφτήκαμε να βρούμε τρόπο ώστε πώς να φτιάξουμε τοπία δασικά μέσα στις πόλεις, να κάνουμε μια νέα διευθέτηση του χώρου. Οι χωροταξίες μας αυτές λοιπόν αποτελούνται από ένα στοιχείο που επιτρέπει την αποθήκευση του νερού και ένα άλλο κομμάτι που έρχεται να απομονώσει το κομμάτι του νερού και μας επιτρέπει να επικοινωνήσουμε με ένα κομμάτι γης για να φιλοξενηθούν εκεί τα φυτά μας και να γίνει αυτόνομη η φύτευση του χώρου. Αυτή η λύση επιτρέπει να αναπτύξουμε τρεις επιπτώσεις. Η πρώτη είναι να φτιάξουμε ανθεκτικότητα γύρω από το θέμα του νερού, τη διαπερατότητα δηλαδή. Όπως είδαμε προηγουμένως, έχουμε επεισόδια τελείως ακραία, πολύ έντονες βροχές, είτε σπανιότητα των υδάτινων πηγών. Η ιδέα εδώ είναι να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που θα μπορέσει να συλλέξει όλα τα ύδατα τη στιγμή που υπάρχουν, να μην δημιουργούνται οι πλημμύρες και να μην έχουμε τις αρνητικές επιπτώσεις. Και από την άλλη μεριά, αυτό το νερό να αποθηκευτεί, να αποφύγουμε την... Les plantes en ont besoin pour elles-mêmes rafraîchir. Ça, c'est le premier élément. Ναι. Πώς τη λένε στα ελληνικά? Δεν ξέρω αν είστε εκειμενοί με τους όρους. Είναι οι ικανότητες του νερού να αναζητούν την υγρασία με τις ρίζες, να τις συλλαμβάνουν και να δροσίζουν την επιφάνεια της γης. Με τις λύσεις μας κατορθώνουμε να δροσίσουμε από 7 έως 20 βαθμούς μια γειτονιά, ένα δρόμο, χάρη σε αυτή τη συνέργεια μεταξύ του νερού και του φυτού. Τρίτη σημαντική επίπτωση είναι ότι ξαναδημιουργούμε τη βιοποικιλότητα. Πρέπει να ξαναεισάγουμε μια
ένα φυτικό κόσμο που δεν υπάρχει αναγκαστικά σήμερα, με λουλούδια, με καλλιέργειες φυτών για λόγους αισθητικούς, αλλά ταυτόχρονα ανακαλύπτουμε νέες παλέτες φυτών που επιτρέπουν να δημιουργούνται καταστάσεις ευνοϊκές για τον άνθρωπο και να είναι ευνοϊκές επίσης για την βιοποικιλότητα. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε δύο σχέδια συγκεκριμένα. Το πρώτο είναι το αστικό δάσος Τροποντινά, στο επίπεδο της πόλης, για τους δήμους, για τις συλλογικότητες. Η ιδέα είναι να δημιουργήσουμε ένα είδος χώρου φυτευμένου μέσα στην πόλη, να φτιάξουμε ένα είδος μπλοκ όπως είναι τα Lego, που θα διασυνδέονται μεταξύ τους και θα δημιουργούν ένα χώρο στον οποίο το νερό μπορεί να συλλεχθεί από τα πεζοδρόμια, από τους δρόμους, να μπει σε αυτό το δοχείο. Το νερό λοιπόν δεν θα είναι διαθέσιμο για τον άνθρωπο και ύστερα το νερό περνάει από τον ένα κύβο στον άλλον ώστε να βοηθήσει στην ανάπτυξη των φυτών. Εδώ το πρώτο και τελευταίο πρόβλημά μας είναι ότι αριστερά μπορείτε να δείτε το πείραμα, το πρωτότυπο. Έχουμε 8 μπλοκ, 8 στοιχεία σε ένα κτίριο, που παίρνουν το νερό από ένα κτίριο δίπλα και με αυτό το πρώτο πείραμα φτιάξαμε μια σειρά από μέτρα ώστε να μπορούν τα φυτά να χρησιμοποιούν αυτό το από αυτό το νερό. Δεξιά μας η εικόνα δείχνει τον πρώτο δρόμο. Έχουμε αυτόν τον δρόμο λοιπόν που είναι 100 μέτρα σε μήκος. Εδώ τα στοιχεία μαζεύουν τα ύδατα και αυτός ο χώρος που είναι έτσι φυτεμένος και θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, γιατί το σχέδιο είναι πολύ πρόσφατο. Θα μας επιτρέψει να έχουμε δέντρα ύψους μέχρι και 2,5 μέτρα. Χρειαζόταν λοιπόν μια λύση που χρειάζεται ελάχιστη συντήρηση. Είναι σχεδόν αυτόνομα αυτά τα φυτά, χωρίς πότισμα. Δεύτερη λύση για τους παλαιούς αρχαιολογικούς χώρους και άλλους, χωρίς μεγάλες εργασίες στο υπέδαφος, έχουμε μια λύση αυτόνομη που τίθεται πάνω στο έδαφος, τοποθετείται πάνω στο έδαφος και συλλέγει τα ύδατα από τις υδροροές και επιτρέπει να δημιουργηθούν φυτευμένοι χώροι, εμποδίζοντας το νερό να γεμίσει τους υπονόμους και να χαθεί προς τη θάλασσα. Κάποιες λύσεις επίσης. Πρόσφατες κατασκευές. Η ιδέα εδώ είναι να βρεθούμε σε μια γλώσσα αστικής επίπλωσης κατά κάποιο τρόπο, να ενταχθούμε λοιπόν σε χώρους που μπορεί να είναι απαιτητικοί ως προς την προσαρμογή που είναι αναγκαία για τον χώρο, για τα υλικά που χρειάζονται. Θα μπορέσουμε λοιπόν να φυτέψουμε, όπως εξηγήθηκε προηγουμένως, στην είσοδο των κτηρίων, όπως είναι το παράδειγμα αριστερά, να ενταχθούν τέτοιοι χώροι στην είσοδο των κτηρίων. Pour finir, ce qui est important chez Vertuo pour nous. Τελικά για μας το Vertuo είναι ότι προσπαθούμε να συμβάλλουμε για τη μετατροπή του αστικού περιβάλλοντος, για να φέρουμε να κάνουμε περισσότερο ευχάριστη τη ζωή στο κέντρο της πόλης και για να προστατεύσουμε τα οικοσυστήματα, όπως σας το έδειξα με αυτό το δασικό περιβάλλον. Και αυτό θα μας οδηγήσει σε περισσότερη ανθεκτικότητα, σε περισσότερη ευεξία μέσα στις πόλεις
και θα μας επιτρέψει να ξαναβρούμε λίγο περισσότερη λογική ως προς την προσέγγιση μας για τους χώρους τόσο στις πόλεις όσο και στις εξοχές. Σας ευχαριστούμε. Είμαστε στη διάθεσή σας αν έχετε ερωτήσεις. Μη διστάξετε. Αν έχετε να μας προτείνετε κάτι, ένα πρόγραμμα για να το αναπτύξουμε στο ελληνικό έδαφος, είμαστε πρόθυμοι να το συζητήσουμε μαζί σας μετά. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Να περάσουμε τώρα στον επόμενο ομιλητή μας, τον κύριο Μπενίνο Λόπες Βίλα, ο οποίος θα μας μιλήσει απευθείας από την Ισπανία. Τώρα με ακούτε, ναι, το είχα κλειστό το μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους. Συγγνώμη που δεν μπόρεσα να είμαι μαζί σας σε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα ημερίδα στην Αθήνα. Ευχαριστούμε το Ινστιτούτο Θερβάθμιτες και το Γαλλικό Ινστιτούτο για την οργάνωση στην Ελλάδα. Εγώ θα σας μιλήσω για την ΕΜΑΣΕΣΑ που είναι η Μητροπολιτική Εταιρεία Υδροδότησης Σεβίγη. Και θα σας πω όλα όσα έχω να πω για την κλιματική αλλαγή και την κυκλική οικονομία. Η πόλη είχε προβλήματα. Καταφέραμε εμείς να δώσουμε μια λύση στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, έτσι ώστε να απαλύνουμε λίγο την κλιματική αλλαγή. ΕΜΑΣΕΣΑ είναι η υπηρεσία υδροδότησης και αποχέτευσης της Σεβίλης και σκεφτόμαστε τι μπορεί να κάνει μια αναλογική εταιρεία στην Ευρώπη. Συλλέγουμε το νερό μέσω υπόγειου νερού από λεκάνες αποδοχής ή από μικρές λεκάνες υδρομαστεύσεις. Όταν εσείς στην Αθήνα ή σε Βίλνια χρησιμοποιείτε το νερό, μετά ξεχνάτε τι γίνεται. Αυτό το νερό θα πρέπει να υποστεί καθαρισμό για να έρθει πρώτα στην πρώτη αγωγό απορροής και μετά να επανέλθει στον κύκλο του νερού. Το επόμενο τώρα διαφάνεια. Αυτό το σύστημα καθαρισμού είναι η μεγάλη άγνωστη μέσα από αυτούς που το νερό που μπορεί να πάει στα κοντινά μας ποτάμια. Δημιουργούν είναι μεγάλη μηχανήματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του περιβάλλοντος. Ο πολίτης που πληρώνει το λογαριασμό για το νερό πληρώνει πολλά γι' αυτό. Αυτό το σύστημα καταναλώνει το 60% της συνολικής ενέργειας του αστικού κύκλου του νερού. Το 60% του ενεργειακού κόστους που πληρώνουμε σε ένα λογαριασμό της ΕΙΔΑΠ πάει σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις. Μιλάμε για όλο το νερό. Αυτό που χρησιμοποιούμε για μπάνιο, για να καθαρίσουμε, για να πλύνουμε τα πιάτα. Το 60% επιχειρήσεις όπως οι ΕΜΑΣΕΣ που διαχειρίζεται τον κύκλο του νερό είναι η αυτεπάρκεια, η ενεργειακή αυτεπάρκεια. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό? Περνάμε στο επόμενο. Όλα αυτά τα οργανικά συστατικά που μας έρχονται με το νερό την προχωρούμε σε μια διαδικασία χώνευσης, digestion, σε ένα μεγάλο χώρο που είναι σαν ένα στομάχι. Δημιουργείται ένα αέριο που έχει πολύ μεθάνιο, το οποίο καίγεται ένα
συσκευή. Εμείς μπορούμε να κάνουμε 20 γιγαβάτ ενεργείας με αυτό το που αντισχύει στην κατανάλωση 5.700 νοικοκυριών το χρόνο, και αυτό το πέτυχε αποσυνθέτοντας αυτή την οργανική ύλη που έρχεται από τα βρώμικα νερά που προέρχονται από τους πολίτες. Έτσι όμως έχουμε 65% αυτεπάρκειας. Θέλουμε να φτάσουμε στο 100%. Το θέμα της ενέργειας είναι το πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή. Εμείς βρήκαμε μια λύση μέσω ενός προβλήματος. Το επόμενο. Η Σεβίλια. Στην πόλη της Σεβίλια, που είναι στο νότο, στην περιφέρεια της Ανταλουσίας, είναι μια πόλη σωσό, όχι τόσο γιορτή. Έχει τα περισσότερους πορτοκαλαιόνες της Ευρώπης. Είναι ένα αστικό δέντρο. Έχουμε 40.000 πορτοκαλιές που βγάζουν. Μιλάμε για νεράντζια, έτσι, πικρά πορτοκάλια, τα λένε οι Ισπανοί. Αυτή η παραγωγή των νεραντζιών, 4.000 τόνους το έτος, η πόλη είχε ένα πρόβλημα. Τι να το κάνει. Αυτά πηγαίναν στα σκουπίδια, στο σκουπίδιο. Ήτανε μία έλλειψη σοβαρότητας και υπευθυνότητας να τα πετάς όλα αυτά. Επειδή η εταιρεία υδροδότησης και αποχέτευσης σκέφτηκε τι να κάνουμε με αυτό. Έχουνε πολύ φρουκτόζητα νεράντζια, ζάχαρη, άνθρακα. Μπορούμε να την χωνεύσουμε σε αυτά τα μεγάλα τα ντεπόζιτα χώνευσης και να παράγουμε μεθάνια. Ο ζωμός, από το ζωμό αυτών των νεραντζιών παράγουμε μεθάνιο. Και από επίσης τη φλούδα. Δεν την πετάμε. Τη χρησιμοποιούμε και αυτή μας. Πώς τη χρησιμοποιούμε. Παράγουμε κομπόστ. Το ανακατεύουμε με τις λάσπες της βιολογικού καθαρισμού και παράγουμε κομπόστ που χρησιμοποιείται στην Γεωργία. Είμαστε δίπλα στο ποτάμι, το Γουαδαλκιβίρ, και έχουμε 150.000 εκτάρια αγροτικής παραγωγής. Πολύ φτωχό έδαφος σε ό,τι αφορά τις οργανικές ύλες. Εμείς λοιπόν με τα νεράντζια παράγουμε και κομπός και ενέργεια. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Για να έχουμε κάποια μεγέθη που θα καταλάβετε σημαντικά πράγματα. Μιλάμε για γιγαβάτ, μιλήσαμε. Ας κατεβούμε σε μια κλίμακα πιο κάτω με νούμερα. Σκεφτείτε, 1.000 κιλά νεράντζια. Εμείς μέσω σύνθλιψης βιομηχανική παίρνουμε 500 κιλά χυμό και 500 κιλά φλούδα. Αυτό που κάνουμε και στο σπίτι μας όταν στύβουμε ένα πορτοκαλάκι. Από αυτά τα 500 κιλά του χυμού παράγουμε με αυτή τη διαδικασία που σας είπαμε πριν, μέσω της αποσύνθεσης της διάσπασης της φρουκτόζης που υπάρχει στα νεράντζ, παράγουμε 50 κιλοβάτ. Αυτά τα κιλοβάτ είναι η κατανάλωση 5 ημερών μιας κατοικίας, δεν είναι και λίγο. Μαγικό, έτσι. 1.000 κιλά πορτοκάλια, νεράντζια, μπορούν να δώσουν την ηλεκτρική ενέργεια που θέλει ένα σπίτι 5 μέρες. Και εμείς τι κάνουμε στο σπίτι, το πετάμε. Εντάξει, πίνουμε το χυμό. Αν είναι πορτοκάλι, όχι νεράντζια. Εμείς ανακατεύουμε αυτά τα νεράντζια, ό,τι μένει από τα νεράντζια, ο χυμός δηλαδή που δεν μένει και η φλούδα, με τις λάσπες του βιολογικού καθαρισμού. Και παίρνουμε 100 κιλά κομπόστ. Έχουμε κυκλική αστική οικονομία.
δεν έχουμε κατάλοιπα. Και μας λένε οι πολίτες Σεβίλη. Οι δημότες. Μας λένε οι δημότες, τι κάνατε αυτό. Τι κερδίζουν. Ότι το πρότυπο της πόλης είναι μια πόλη που σχετίζεται πιο πολύ με την κυκλική οικονομία, με το οικολογικό σύμφωνο της Ευρώπης. Και όλα αυτά σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση και την ψηφιακή οικονομία. Αλλά κάθε κιλοβάτ που το παράγουμε, το χρησιμοποιούμε για να δουλέψει η συσκευή βιολογική καθαρισμού. Η συσκευή βιολογικού καθαρισμού πρακτικά δεν παίρνει απ' έξω ενέργεια. Καταφέρνουμε να έχουμε μία οικονομία 2,5 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Το νεράντζι δεν είναι και το μόνο που χρησιμοποιούμε. Αυτό τι σημαίνει για τον δημότη? Μια μείωση ή μάλλον άντε να μην αυξηθούν τα έξοδα για την υδροδότηση και την αποχέτηση. Αυτό έχει δηλαδή ένα αντίκτυπο. Υπάρχει η κοινωνία, το περιβάλλον και η οικονομία. Η ζωή βασίζεται σε αυτούς τους τρεις πυλώνες. Τους σεβόμαστε και τους τρεις. Οι φίλοι μας από το Ινστιτούτο Θερβάντες ήρθαν σε επικοινωνία μαζί μας γιατί διαβάσανε ένα άρθρο. Είχαμε φοβερή επιτυχία. Υπάρχει ενεργειακή αποτελεσματικότητα, σχετίζεται με την απάλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Εμείς βοηθάμε πάρα πολύ σε αυτό. Συμβάλλουμε στο οικονομικό ισοζύγιο μιας κοινοφελούς υπηρεσίας, όπως είναι η υδροδότηση. Είπαμε 2,5 εκατομμύρια ευρώ που τα εξοικονομούμε από τη χρήση, τη λειτουργία του βιολογικού καθαριστού. Και επιπλέον έχουμε μια σωστή διαχείριση των καταλήπων από τα νεράντζια που δεν υπήρχε αειφορία. Λοιπόν, δείτε πώς όλο αυτό το μοντέλο της διαχείρισης σχετίζεται με τις εκπομπές αερίου θερμοκηπίου. Μιλήσαμε για κύκλικη οικονομία, αλλά είναι εξίσου σημαντική η μείωση του αποτυπώματος άνθρακος. Εδώ πιστεύω ότι μια εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις. Η μείωση της ενέργειας από μέρους μας μειώνει πάρα πολύ την εκπομπή αερίων θερμοκηπίου. Και τέλος, εδώ έχει της Κριστίν Λοράντζ μια φράγκη. Για να πάρουμε σοβαρά το περιβάλλον θα πρέπει να περνάμε καλά. Όχι να δημιουργούμε αισθήματα ενοχής. Θέλω να τελειώσω με αυτό, γιατί αυτό είναι ένα παράδειγμα που σχετίζεται με την καινοτομία και εμείς. Ως Δήμος της Σεβίλης είχαμε ένα πρόβλημα. Το ψάξαμε πολύ το θέμα, είχαμε πολλές καινοτομίες από μια σκοπιά όχι δημιουργίας αισθημάτων ενοχής στους δημότες μέσω νομικών προαπαιτητούμενων αλλαγής νομολογία και τέτοια, αλλά δημιουργώντας μια κυκλικής αστικής οικονομίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια κοινοφελή επιχείρηση όπως είναι η υδροδότηση και αποχέτευση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διάθεσή σας πάντα για οποιαδήποτε ερώτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Μπενίνο. Να περάσουμε στην τελευταία ομιλήτρια για απόψε. Να περάσει η Νίκη Κάραλη στη σκηνή, CEO της Mantis Business Innovation.
Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Γαλλικό Ινστιτούτο και το Ινστιτούτο Cervantes για τη σημερινή διοργάνωση. Συγχαρητήρια και στους προηγούμενους ομιλητές και για τις πολύ ενδιαφέρουσες λύσεις που παρουσίασαν ουσιαστικά σε αυτό το πολύ φλέγον ζήτημα για την κλιματική αλλαγή. Εγώ είμαι η Νίκη Καραλή, είμαι η Chief Operations Officer της εταιρείας Mantis Business Innovation. Αυτό με το οποίο ασχολείται η εταιρεία είναι η ανάπτυξη ενός λογισμικού για τη διαχείριση και αξιολόγηση καινοτόμων προτάσεων και επενδυτικών προτάσεων, όπως είναι διάφορες startups. Λογισμικό το οποίο μας βοηθάει να διαχειριστούμε μια σειρά από startups για λογαριασμό άλλων incubators, δομών υποστήριξης, venture capital funds, αλλά ακόμα και σε επίπεδο κράτους, έχοντας ξεκινήσει με κάποια initiatives, όπως είναι η καταγραφή, η επίσημη καταγραφή του ελληνικού οικοσυστήματος των startups, μιλώντας για το initiative Elevate Greece. Τώρα, σήμερα ουσιαστικά βρίσκομαι εδώ και ποια είναι η σύνδεση με τη σημερινή ημερίδα, για να σας παρουσιάσω το Greenathon. Εμείς σαν εταιρεία ασχολούμαστε με την διαχείριση μια σειράς από προγράμματα καινοτομίας που αφορούν σε startups, με την προϋπόθεση ότι θα αναδείξουν πρακτικά τα challenges που έχει αυτή τη στιγμή πιο pressing η Ελλάδα και τα οποία θέλει να καλέσει startups και να τους δώσει το βήμα για να δώσουν όλες αυτές τις καινοτόμες λύσεις που έχουν, να συνεργαστούν είτε σε επίπεδο κράτους, με την κυβέρνηση, κάποιο υπουργείο, κάποιο δήμο ή ακόμα και σε επίπεδο εταιρικό με αντίστοιχες εταιρείες οι οποίες έχουν προβλήματα τα οποία θέλουν να επιλύσουν και για να το κάνουν αυτό θέλουν να επιταχύνουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και να συνεργαστούν με κάποια startup. Οπότε ουσιαστικά το Greenathon είναι το πρώτο πρόγραμμα καινοτομίας το οποίο έχουμε ιδρύσει σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εδώ στην Ελλάδα και στο οποίο καλούμε ουσιαστικά όλες αυτές τις startups, τους innovators και τους idea generators να υποβάλουν μία λύση πάνω στις προκλήσεις που διατηρεί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Η λογική είναι ότι παρουσιάζονται τα πιο τεχνολογικά προβλήματα και οι προκλήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και θέλουμε τις συνεργασίες ανάμεσα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ταυτόχρονα με τις startups. Εδώ βλέπετε ουσιαστικά ένα screenshot από το λογισμικό το οποίο έχουμε αναπτύξει, το οποίο μας βοηθάει να αυτοματοποιήσουμε όλες τις διαδικασίες της καταγραφής και της αξιολόγησης των εταιριών και στη συνέχεια την παρακολούθηση με πολύ ενδεικτικούς δείκτες KPIs για να μπορέσουμε να παρακολουθούμε και να κάνουμε ένα tracking όλων όσων παρουσιάζουν οι συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και του progress και της προόδου που έχουν κατά τη διάρκεια της πορείας τους. Άλλωστε και οι startups στα μικρά χρονικά διαστήματα που λειτουργούν, δοκιμάζονται ουσιαστικά και αυτές, έχοντας τρομερά θέματα με τα κεφάλαια που χρειάζονται να αντλήσουν και έχουν περισσότερο από όλους την ανάγκη να συγχωνευτούν για να μπορέσουν να κάνουν κάποιες συνεργασίες. Εδώ ουσιαστικά βλέπετε τα thematic scopes και τις θεματικές τις οποίες εμείς κάνουμε focus μέσα από αυτά τα προγράμματα πράσινης καινοτομίας. Πέρα από την κλιματική αλλαγή, εμείς ασχολούμαστε με ένα φλέγον ζήτημα, ειδικά για την Ελλάδα, τον τελευταίο χρόνο, δηλαδή με τις δύσκολες συνθήκες που διανύσαμε, και είναι η διαχείριση και η αποκατάσταση των δασών, οπότε ψάχνουμε λύσεις καινοτόμες πάνω σε αυτό το τομέα, κυρίως τεχνολογικές, πάνω στη διαχείριση των υδάτων και στην προστασία της θαλάσσιας ζωής, στις έξυπνες πόλεις και στο urban sustainability, στην κλιματική αλλαγή και την κυκλική οικονομία, την ενέργεια και τις ορυκτές πρώτες ύλες, ο οποίος είναι ένας τομέας όχι τόσο αναπτυγμένος επίσης στην Ελλάδα, αλλά με πολύ ευρωπαϊκό φόκους αυτή τη στιγμή και πάρα πολύ κόσμο να ασχολείται με αυτό το ζήτημα. Η διαδικασία την οποία ακολουθούμε είναι η λογική του ότι συλλέγουμε ουσιαστικά τις προτάσεις, τις διάφορες θεματικές που μας αφορούν, κάνουμε αξιολόγηση, περνάμε σε αυτές τις διαδικασίες σε ημιτελικό και τελικό διαγωνισμό κάποιες ομάδες οι οποίες είναι φιναλείς και οι τελευταίοι έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν και να τρέξουν κάποιο πιλωτικό είτε σε επίπεδο κράτους είτε σε επίπεδο δήμου όπως είπαμε και δίνουμε τη δυνατότητα τόσο σε startups όσο και σε επίπεδο ατόμων οι οποίοι έχουν κάποια ιδέα και θέλουν να συσταθούν στη λογική της ομάδας είτε είναι data scientists
είτε είναι μηχανικοί, είτε είναι ακόμα και πιο γενικά marketeers ή developers, μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, να διαγωνιστούν και να προτείνουν κάποια καινοτόμο λύση. Όλα αυτά προφανώς δεν θα ήταν δυνατά και έχουμε και εμείς τις δικές μας συνεργασίες και το δικό μας δίκτυο, το οποίο θέλουμε σίγουρα να διευρυνθεί και να δώσουμε, όπως είπαμε, το βήμα και ακόμα και στις startups που παραβρίσκονται εδώ σήμερα και παρουσίασαν πολύ ωραίες ιδέες. Γίνονται όλα λοιπόν σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, συγκεκριμένα με τη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, με τον οργανισμό που έχει συσταθεί εδώ στην Ελλάδα για τη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής. Καθώς επίσης και με οργανισμούς όπως είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, το EIT Raw Materials και σχετικά με τις ορυκτές πρώτες ύλες. Και ο υποστηρικτής είναι το Elevate Greece, δηλαδή το επίσημο μητρό καταγραφής των startups στην Ελλάδα. Βλέπουμε ουσιαστικά εδώ το πώς έχουμε συστήσει όλο αυτό το innovation ecosystem που έχει στηριχτεί και έχει δημιουργηθεί γύρω από την πράσινη καινοτομία και στην Ελλάδα και στηρίζεται πάλι στο Elevate Greece. Είναι μια τριπλή έλκα που περιλαμβάνει τόσο πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς, περιλαμβάνει όμως και τις εταιρείες, περιλαμβάνει και την κυβέρνηση. Αν όλοι αυτοί δεν συνεργαστούν μαζί με τις δομές υποστήριξης, μαζί με τις startups, μαζί με τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, τότε δεν μπορεί κανείς να προχωρήσει και σίγουρα δεν μπορούν οι startups να προχωρήσουν. Αυτό είναι το νόημα και αυτό προσπαθούμε ουσιαστικά να περάσουμε και δουλεύουμε και αυτό. Μέσα από τα προγράμματα, λοιπόν, όλες οι startups γίνονται awarded με διάφορα benefits. Πρώτα απ' όλα, κάποια βασικά, όπως είναι το awareness, όπως είναι οι συνεργασίες που μπορούν να κλείσουν και το γεγονός ότι έρχονται, καλούνται μάλλον να αξιολογηθούν από experts της αγοράς. Και σίγουρα είναι κάποια χρηματικά έπαθλα, τα οποία μπορεί να είναι μικρά για να μπορούν να έχουν κάποιο ξεκίνημα και στην πορεία υποστηρίζονται συμβουλευτικά είτε με mentoring είτε με acceleration programs τα οποία κάνουμε για να μπορέσουν να κάνουν τις actual συνεργασίες τους σε επίπεδο κράτους, γιατί η γραφειοκρατία και ο τρόπος συνεργασίας με την Ελλάδα είναι πολύ συγκεκριμένος, οπότε εμείς φροντίζουμε να γίνει μια εκπαίδευση σε αυτά τα κομμάτια για να μπορέσει να γίνει μια συνεργασία εφικτή. Εδώ υπάρχουν κάποια στατιστικά σχετικά με τις συμμετοχές στο τελευταίο πρόγραμμα που τρέξαμε, είναι περισσότερα από ένα. Βλέπουμε ενδεικτικά ότι το 3% είχε να κάνει με την αποκατάσταση των δασών, το 3% είχε να κάνει και με τη διαχείριση των υδάτων, το 25% είχε να κάνει με την ενέργεια που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό και η κλιματική αλλαγή και η κυκλική οικονομία που μας ενδιαφέρει και περισσότερο σήμερα είναι στο 29%. Έχοντας λοιπόν και φέρνοντας αντιδιαστολή το τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σε πράσινες τεχνολογίες και το τι συμβαίνει στο δικό μας πρόγραμμα, βλέπουμε μια καταγραφή επίσημα της χώρας ολόκληρης στο τι υπάρχει σε κάθε επιμέρους περιφέρεια και μπορούμε να δούμε πόσες startups προήλθαν από ποια περιοχή. Εδώ βλέπουμε κάποια στατιστικά τα οποία αφορούν το maturity level και την οριμότητα όλων αυτών των προτάσεων, το TRL όπως λέμε, το technology readiness level, το οποίο όσες πέρασαν ουσιαστικά και προκρίθηκαν στην τελική φάση του προγράμματος είναι και αρκετά υψηλό. Και έχουμε κάποια στατιστικά κυρίως για Ελλάδα, για το πόσες ήταν οι εταιρείες οι οποίες συμμετείχαν, ήταν 82, πόσες ήταν οι ομάδες, οι οποίες ήταν 17, εξ αυτών αυτές που είναι καταγεγραμμένες επίσημα στο Μητρό Νεοφυών Επιχειρήσεων το ελληνικό είναι 27 και τα άτομα οι οποίοι είχαν ιδέα πάνω σε αυτά τα θέματα ήταν μόλις 6. Κλείνοντας λοιπόν, έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε πάνω από 100 υποβολές και ιδέες τα οποία αφορούν σε προκλήσεις περιβαλλοντικές. Καταλήξαμε να έχουμε 3 περίπου άτομα ανά ομάδα και να έχουμε πάνω από 45 και 12 τελικές υποβολές στο πλαίσιο του προγράμματος. Εμείς συνεχίζουμε ούτως ή άλλως να υποστηρίζουμε τις startups και κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων καινοτομίας και εφόσον αυτά ολοκληρωθούν και τους φέρνουμε πάντα σε επαφή, οπότε feel free και οι υπόλοιποι με κάποιους γνωριστήκαμε να έρθουμε σε επαφή για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε συνεργασίες και αργότερα και να μπουν στα προγράμματά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω την Νίκη θερμά, καθώς και τους υπόλοιπους ομιλητές.
Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή θα περάσουμε στο debate όπου θα τεθούν κάποιες ερωτήσεις προς τους ομιλητές και στη συνέχεια μπορεί να έχετε την ευκαιρία να κάνετε τις δικές σας ερωτήσεις στο Q&A που θα λάβει στο τέλος. Χρήστο, να ξεκινήσω με σένα. Ουσιαστικά η δική σου λύση έχει να κάνει με δύο πολύ σημαντικά κομμάτια που αφορά το wellness των πολιτών από τη μία πλευρά, αλλά σε δύο σημαντικές υποκατηγορίες. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε την ευκαιρία στο έξυπνο σπίτι. Ουσιαστικά, μπορεί κάποιος πολίτης να έχει φρέσκα λαχανικά, λοιπόν, μέσα από τη δική σου συσκευή στο σπίτι. Και από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, εκτός από το corporate κομμάτι, στην διαχείριση του δημόσιου χώρου. Πώς, λοιπόν, θα μπορούσε να εφαρμοστεί το δικό σου concept μέσα σε μία πόλη? Θα μπορείς να μας δώσεις δύο παραδείγματα? Ακούγομαι. Ωραία. Τέλεια. Ξεκινώντας να κάνουμε develop το CityCrop, είχαμε σκεφτεί από την αρχή ότι η βασική ιδέα δεν είναι το μηχανολογικό κομμάτι. Το μηχανολογικό κομμάτι είναι κάτι που σιγά σιγά φτιάχνεται. Το βασικό ήταν το software και το firmware και το ηλεκτρονικό κομμάτι, ώστε να μπορούν να κάνουν ένα μεγάλο scale. Δηλαδή να μπορεί να χρησιμοποιήσεις, ας πούμε, να φτιάξεις ένα ιδανικό κλίμα στο CityCrop που έχει ένα πολύ μικρό χώρο, να μπορείς να φτιάξεις ένα ιδανικό κλίμα εδώ μέσα, ώστε αυτός ο χώρος να γίνει ένας κάθετος χώρος καλλιέργειας και να μπορείς να καλλιεργείς. Είναι κάτι αρκετά συνήθες στο εξωτερικό και ιδίως στην Αμερική, να παίρνουν παλιά κτίρια και να τα μετατρέπουν σε vertical farms. Οπότε, βλέποντας αυτή τη λύση, σχεδιάσαμε έτσι το ηλεκτρονικό μας κομμάτι και μπορεί να μπει σε ένα μεγαλύτερο, στο πούμε, σαν ντουλάπα για να πάει σε ένα εστιατόριο. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε με τις πόλεις, για να είναι και πιο κοντινό στο σημερινό θέμα? Θα μπορούσε, ας πούμε, να μπει σε ένα κοντέινερ. Ένα κοντέινερ να μπει σε κάθε γειτονιά, να το ελέγχει ο Δήμος, απομακρυσμένα και αρκετά εύκολα, να μην χρειάζεται κόσμο να πληρώνει για να μπορεί να το συντηρεί. Να υπάρχουν κάποια ανταποδοτικά ωφέλη στους δημότες, ώστε να πηγαίνουν να παίρνουν από το, ας το πούμε, το vertical farm, το container το τοποθετούμε για να είναι κάτι εύκολο να εγκατασταθεί παντού, ώστε να μην έχουμε να φτιάξουμε κάποιο κτίριο από την αρχή. Ή αυτό θα μπορούσε να γίνει πάλι σε κάποια κτίρια που δεν τα χρησιμοποιεί ο Δήμος. Μια τέτοια λύση θα ήταν πολύ κοντά στο θέμα που συζητάμε σήμερα, ώστε να μπορεί ο Δήμος να περάσει αυτό το wellness mentality στους δημότες του, να δείχνει ότι σκέφτεται πιο πράσινα, πιο οικολογικά, και επίσης άλλο κομμάτι μπορεί να είναι τα σχολεία, για να περάσουμε και πιο στο education κομμάτι των παιδιών. Γιατί, κακά τα ψέματα, τα παιδιά στην ηλικία που είναι πλέον και ζουν στις μεγαλοπόλεις δεν ξέρουν καν πώς μεγαλώνει ένα φυτό. Οπότε με εκπαιδευτικούς σκοπούς θα μπορούσε να λειτουργήσει και έτσι εσωτερικά στην πόλη. Υπέροχα. Άρα έχουμε ουσιαστικά δύο κομμάτια. Το εκπαιδευτικό. Θα μπορούσαμε να μάθουμε από την πρώτη στιγμή στα παιδιά πώς ακριβώς να δημιουργούν νέες συνθήκες και μαζί με αυτό να τους εκπαιδεύσουμε και στις νέες τεχνολογίες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντησή σου. Ένα τελευταίο κομμάτι θα ήθελα να μας πεις, από τη στιγμή που αυτή η λύση θα μπορούσε να αφορά το δημόσιο χώρο, λοιπόν. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά ότι η προϋπόθεση για να δημιουργηθεί μια έξυπνη πόλη είναι ουσιαστικά και οι κατάλληλες συνθήκες. Μια από αυτή τη συνθήκη είναι οι κατάλληλες υποδομές. Οπότε η δική σου λύση ουσιαστικά μέσα σε μια πόλη η οποία τώρα ουσιαστικά από την αρχή ξαναβρίσκει λίγο τα πατήματά της στις υποδομές της. Ποια ήταν η πρόκληση στη δική σου λύση? Η πρόκληση ήταν η συνεργασία και το να δώσουν να καταλάβουν την αξία της τοποθέτησης μιας συσκευής σαν το CityCrop. Όλοι γνωρίζουμε ότι το να συνεργαστείς με κάποια δημόσια υπηρεσία, τουλάχιστον στην Ελλάδα, είναι σχετικά δύσκολο. Γιατί οι διαδικασίες είναι λίγο πιο αργές και στο τέλος θα γίνει η δουλειά που θέλεις, απλά θα γίνει πιο αργά. Και όταν μιλάμε για μια startup εταιρεία,
Οι αργοπορίες είναι κάτι πολύ αρνητικό, γιατί όλα κυλάνε πολύ, πολύ γρήγορα. Εμείς διευκολύνουμε αυτή την καθυστέρηση, ας το πούμε, κάνοντας τις συσκευές μας κάτι σαν plug and play. Οπότε είναι κάτι έτοιμο, το τοποθετείς, το βάζεις στην πρίζα και ξεκινάει να καλλιεργεί. Αν μπει στη διαδικασία να φτιάξεις ένα infrastructure μέσα σε μια πόλη, θεωρώ είναι αρκετά δύσκολο, γιατί δεν υπάρχουν και οι χώροι πλέον το να μπορέσεις να πάρεις κάτι, να το ξεκινήσεις από την αρχή. Οπότε μια plug and play λύση θα δούλευε αρκετά πιο εύκολα. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα hybrid μοντέλο, το οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί και πολύ πιο εύκολα. Οπότε αυτή τη στιγμή, επίσης στους δήμους που μας ακούνε και στους πολίτες, ουσιαστικά οι πολίτες έχουν incentives αυτή τη στιγμή για να ουσιαστικά κάνουν κάτι καινούριο και να δοκιμάσουν κάτι καινούριο, ενώ ουσιαστικά προστατεύουν και καλυτερεύουν και το βιωτικό τους επίπεδο. Και από την άλλη πλευρά, οι δήμοι δίνουν μια νέα ευκαιρία μέσα στην πόλη για κάτι καινούριο. Υπέροχα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση. Να περάσουμε μετά στην Βερτούο. Παιδιά, θα ήθελα να μου πείτε, η δική σας λύση είναι επίσης εξίσου ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά έχετε ένα αυτοματοποιημένο, φυσικό θα το λέγαμε, σύστημα που έχετε δημιουργήσει. Πώς ανταποκρίνονται όμως οι πολίτες? Αντίστοιχα, έχετε κάνει πιλωτικές εφαρμογές στο Παρίσι. Πώς έχετε δει να αντιδράνε οι πολίτες σε αυτό το σύστημα? Και αντίστοιχα θα ήθελα να μου πείτε ένα στατιστικό στοιχείο δικό σας, γιατί λογικά έχουν γίνει κάποιες μετρήσεις που κάνατε, όταν εφαρμόσατε τη λύση σας, τι άλλαξε ακριβώς? Δηλαδή, αν σας έβλεπε κάποιος πολίτης, τι θα του λέγατε ότι άλλαξε? Δηλαδή, άλλαξε κάτι στην ποιότητα του αέρα? Τι του δώσατε διαφορετικό? Ήδη από την άποψη της αντίληψης για τις λύσεις μας, πραγματικά όταν ξεκινήσαμε να εγκαθιστούμε τα πρώτα πιλωτικά μας έργα, ανυπομονούσαμε να δούμε πώς θα γίνουν αποδεκτά. Και φαίνεται ότι το θέμα, ας πούμε, των φυτών είναι ένα αληθινό θέμα μετάβασης. Βλέπουμε ότι εξελίσσεται. Δεν ξέρω ακριβώς ποιο είναι το πλαίσιο εδώ στην Ελλάδα, αλλά σε εμάς εδώ και λίγα χρόνια δεν έχουμε πια τη δυνατότητα στις πόλεις να χρησιμοποιούμε προϊόντα χημικά. Οι πολίτες λοιπόν έχουν συνηθίσει να βλέπουν φυτά που φυτρώνουν από μόνα τους και αρχίζουν να συνηθίζουν στην παρουσία μιας βλάστησης κάπως πιο άγριας, που είναι λιγότερο καλλιεργημένη. Οι πρώτες επιστροφές που είχαμε στις ανταλλαγές μας με τους χρήστες, τους κατοίκους, ήταν αυτή η αντίληψη σχετικά με φυτά που δεν είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στις πόλεις. Η αποδοχή ήταν καλή, καμιά φορά με τρόπο ελαφρά προκλητικό, γιατί κάποτε πρέπει να κάνουμε και παιδαγωγική, να διαπαιδαγωγήσουμε το κοινό για αυτό το θέμα. Το κοινό είχε συνηθίσει την διακοσμητική χρήση των φυτών. Αυτό προϋποθέτει όμως το θέμα της βιοποικιλότητας, για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως. Τα φυτά τα διαλέγουμε για να φέρουν τη βιοποικιλότητα στην πόλη. Συμπληρωματικά, εκείνο που είναι πολύ σημαντικό είναι να έρθουμε αντιμέτωποι με τον πολίτη όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Είχαμε την ευκαιρία να ασχοληθούμε με διαγωνισμό της πόλης του Παρισιού πριν από 5 χρόνια. Ήταν τεράστια όθηση για τα δικά μας σχέδια, γιατί μπορούμε να βρούμε πάντοτε μια λύση για τη βιώσιμη πόλη, αλλά οι συζητήσεις θα κρατήσουν για χρόνια. Όταν όμως το αντικείμενο τοποθετείται στο δημόσιο χώρο, με την εμπειρία των πολιτών και την αντίληψή τους, όταν πάμε να τους συναντήσουμε, τελικά το προϊόν ή οι λύσεις τελειοποιείται μαζί τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω, στο διάβημα της καινοτομίας. Είναι μέρος του δικού μας DNA. Η L&D είναι designer.
Σήμερα μου λέει ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε καινούργια στοιχεία για την πόλη. Τεχνικά πρέπει να τα φτιάξουμε μαζί, σε συνέργεια με τους χρήστες. Για τις τεχνικές πλευρές, βεβαίως. Το πρωτότυπο που πρωτοεγκαταστήσαμε, 17 αισθητήρες, και αξιολογήσαμε τις επιδόσεις στο νερό, στο δροσισμό και στη βιοποικιλία. Οι επιπτώσεις λοιπόν για την εκ νέου ανάπτυξη των διαφόρων ειδών. Αυτό ήταν το σημείο της αφετηρίας. Τελικά, στο κομμάτι του δροσισμού είχαμε μια λύση που επιτρέπει να κατεβάσουμε τη θερμοκρασία σε ένα χώρο από 7 έως 10 βαθμούς. Ο χώρος φυτεύεται επιτόπου πάνω στο έδαφος και αυτό συμβάλλει στο δροσισμό της περιοχής. Το δεύτερο στοιχείο σχετικά με τη διαχείριση του νερού, όπως λέγαμε προηγουμένως, προσφέρουμε αληθινή ανθεκτικότητα σε σχέση με το θέμα των πλημμυρών. Εδώ είναι διαφορετικά, γιατί εδώ βρέχει πολύ λιγότερο από το Παρίσι. Στο Παρίσι, με ένα κύβο που κατασκευάσαμε, κατορθώνουμε να απορροφήσουμε πλημμύρες που πέφτουν μια φορά το χρόνο. Και στο τρίτο στοιχείο, σχετικά με τη βιοποικιλία, είναι λιγότερο επιστημονικό το θέμα, είναι περισσότερο παρατήρηση. Αυτό μας επιτρέπει να ανακαλύψουμε είδη που αναπτύσσονται πάνω στις νησίδες βλάστησης που φτιάχνουμε, γιατί δεν γνωρίζουν τα φυτά αυτά σε διαφορετικό χώρο. Δύο. Μία όμως τελευταία ερώτηση. Ουσιαστικά, φυσικά και το δικό σας κομμάτι, όπως και όλων που βρίσκονται σήμερα εδώ, έχει να κάνει με τις επιπτώσεις που έχει φέρει πολύ πιο σύντομα από ό,τι πιστεύαμε κλιματική αλλαγή και λοιπόν με το κομμάτι της ανθεκτικότητας. Αλλά μια σημαντική πρόκληση, όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή, της συνεργασίας των startup με την τοπική αυτοδιοίκηση, ακριβώς για να εφαρμοστούν σημαντικές λύσεις και σε μεγαλύτερο σκέλ σιγά-σιγά, πέρα από την πρώτη φυσικά πιλωτική εφαρμογή, είναι μια ναι μεν ομαλή συνεργασία, αλλά επανερχόμαστε πάλι στο κομμάτι των υποδομών. Άρα, ένα redesign των υποδομών των πόλεων, γιατί το Παρίσι αντίστοιχα με την Αθήνα σε κάποια κομμάτια μοιάζει πάρα πολύ. Υπάρχουν σε κάποια σημεία αρχές υποδομές, οι οποίες ο εκάστοτε δήμαρχος με την ομάδα του, αλλά και όλο το οικοσύστημα πρέπει να ξανασκεφτεί από την αρχή. Άρα, μιλάμε για μια νέα συνεργασία από τη μία. Απ' την άλλη, η δική σας λύση έχει να κάνει αυτούσια. Αλλάζετε το σημείο που εφαρμόζει τη λύση εντελώς. Ποια ήταν λοιπόν η αντίδραση αντίστοιχα της τοπικής αυτοδιοίκησης εκεί, δηλαδή πώς ήταν η συνεργασία μαζί τους και υπήρχε κάποιο κενό που παρατηρήσατε, δηλαδή τι έλειπε ακριβώς στη συνεργασία που θα έπρεπε αντίστοιχα να υπάρχει, όχι μόνο στη δική σας περίπτωση, αλλά και σε κάθε περίπτωση. Αν μπορώ να ξεκινήσω, ίσως θα μπορούσες να συμπληρώσεις. Πιστεύω ότι ήδη ιστορικά η εξέλιξη του σχεδίου μας έγινε μακροπρόθεσμα. Είχαμε την ευκαιρία, η πόλη, ο Δήμος των Παρισιών για πολλά χρόνια μας εμπιστεύτηκε, συμμετείχε σε πολλά προγράμματα για την ανάπτυξη της λύσης μας. Ένα σημείο πάνω στο οποίο χρειάστηκε να βρούμε χρηματοδότηση και αυτό πήρε χρόνο, είναι ότι το σχέδιό μας τοποθετείται στα σύνορα πολλών επιστημών. Θίγουμε λοιπόν το θέμα της οδοποιίας, το θέμα της αρχιτεκτονικής, της διευθέτησης των χώρων γύρω από τους δρόμους. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τοποθετηθούν πολλά άτομα γύρω από το ίδιο τραπέζι, άτομα τα οποία δεν είναι συνηθισμένα να συνεργάζονται. Βλέπουμε όμως ότι πρόκειται για σημαντικά σχέδια για την κατασκευή της βιώσιμης πόλης με την βλάστηση την οποία την έχουμε ανάγκη και τα σχέδια συνεπάγονται ότι πρέπει να δουλέψουμε χέρι με χέρι. Συνεπάγεται ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η συνεργασία
και έχουμε τη χαρά να βλέπουμε ότι τα πράγματα εξελίσσονται προς τον καλό τρόπο. Εδώ και 5 χρόνια υπάρχει μια πολύ καλή εξέλιξη και τα προγράμματα είναι περισσότερο αποτελεσματικά. Αυτό λοιπόν είναι καλό. Άρα κρατάω από εσάς ουσιαστικά ότι είναι αναγκαία η συνεργασία όχι μόνο για παράδειγμα όταν κάθετε Δήμο φυσικά αλλά με διαφορετικούς φορείς, σίγουρα και από το επιστημονικό πεδίο και όχι μόνο. Μου είπες μια πολύ σημαντική λέξη που κρατάω, η οποία είναι urban planner. Πρέπει να φέρουμε στην εξίσωση φορείς και ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν ακριβώς συνηθίσει να λειτουργούν στο επίπεδο πόλης και των αλλαγών. Και κρατάω προς το παρόν αυτό από τη δική σας πλευρά. Να περάσω μετά στον Μπενίνο, στην Εμασέσα λοιπόν, όπου η αλήθεια είναι σίγουρα το κοινό μας, αλλά και εμείς οι ίδιοι Μπενίνο παραξενευτήκαμε με τη λύση. Είναι κάτι πρωτότυπο, σίγουρα, κάτι πρακτικό για την πόλη. Και φυσικά βρίσκουμε πολλά κοινά στοιχεία, γιατί και εμείς έχουμε αντίστοιχα πάρα πολλά δέντρα αναξιοποιητά σε αυτό το κομμάτι στην Αθήνα. Θέλω λοιπόν την πρώτη ερώτηση που θα σου κάνω έχει να κάνει εν μέρη με τα νέα στοιχεία που έχει βγάλει το τελευταίο διάστημα η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία ουσιαστικά είπε ότι η παραγωγή και η κατανάλωση ενέργειας, γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι ότι αντιπροσωπεύει το 70% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Αν λοιπόν βάλουμε και στην εξίσωση τις επιπτώσεις που είδαμε ραγδαία σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις της κλιματικής αλλαγής τελευταία, σίγουρα η νέα στρατηγική θέλει να περάσει σε μια κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Και φυσικά γιατί είναι κέρια σημασία αυτό, γιατί όπως είπες και εσύ προηγουμένως, θέλουμε πιο άμεσα ένα αποτελεσματικό κυκλικό σύστημα. Οπότε πάνω σε αυτό θα ήθελα να μου πεις αρχικά κατά τη δική σου εμπειρία στην πόλη, αλλά αν θέλεις μπορείς να μου απαντήσεις και σε σύγκριση με κάποια άλλη πόλη που σίγουρα έχετε δει, γιατί κάνετε αντίστοιχες μελέτες ως εταιρεία, πόσο αποτελεσματική είναι η ενέργεια που παράγεται αυτή τη στιγμή, δηλαδή σε τι ποσοστό επιστρέφει πίσω στην πόλη, αν όπως γνωρίζουμε, αν πούμε ότι η πόλη αυτή τη στιγμή έχει περίπου 1 εκατομμύριο κατοίκους, τι ποσοστό λοιπόν από αυτές τις ενέργειες που παράγεται από τη λύση σας επιστρέφει πίσω στην πόλη, πόσο αποτελεσματικό λοιπόν είναι αυτό, γιατί τελικά πρέπει να μας νοιάζει εμάς σαν πολίτες η παραγωγή βιοκαυσίμου. Με απλά λόγια, δώσε μας ένα σύντομο σχόλιο, γιατί πρέπει να μας νοιάζει από εδώ και πέρα λοιπόν, γιατί η Κομισιόν έχει βγάλει ολόκληρη στρατηγική για αυτό το πράγμα. Και το τελευταίο κομμάτι που θέλω να σε ρωτήσω είναι ότι εκτός από αντίστοιχα νεράτζια, τα λέμε εμείς εδώ στην Αθήνα, τι άλλη οργανική ύλη, με τι άλλη οργανική ύλη ουσιαστικά αλληλεπιδρούν οι πολίτες από την πόλη εκτός από αυτό το κομμάτι, και γιατί διαλέξατε βασικά τα υπόλοιπα αυτά materials πέρα από τα νεράτζια. Σε ευχαριστώ πολύ. Αρχίζω από την τελευταία ερώτηση, καλύτερα, που την έχω πιο πρόσφατη. Εμείς δεν επιλέξαμε μόνο τα νεράντζια. Απλώς βρήκαμε μία λύση για ένα πρόβλημα που ήδη υπήρχε στη λύση. Η πόλη δημιουργούσε εκατομμύρια τόνους νεράντζια και έπρεπε να βρούμε την καλύτερη διαχείριση αυτών των νεραντζιών. Δεν βάλαμε όλους αυτούς τους χωνευτήρες στον καθαρισμό μόνο για τα νεράτζια. Η Σεβίλη δεν έχει σχεδόν καμία βιομηχανική δραστηριότητα. Είναι ο τουρισμός και η αγροτική ανάπτυξη και μια πολύ μικρή βιομηχανία που ασχολείται με την αγροτική μεταποίηση. Κάτι που συνεπάγεται ότι η μικρή βιομηχανική παραγωγή της Σεβίλης δημιουργεί πολύ μεγάλα λίμματα πλούσια σε άνθρακα. Και αυτό που είπαμε εμείς είναι ότι αν έχουμε αυτές τα τεράστια χωνευτήρια με τα οποία δημιουργούμε
αέρια και απ' την άλλη έχουμε βιομηχανία που τα λύματά της είναι πολύ πλούσια σε διοξίδιο του άνθρακα, θα κάνουμε μια συμβίωση. Αυτό λοιπόν που για αυτούς είναι λύματα, για μένα θα γίνει παραγωγή ενέργειας και για μένα θα γίνει ένα προϊόν. Έτσι δημιουργώ αέρια και έτσι δίνω, επιστρέφω στον πολίτη. Και αυτό πάντα πρέπει να έχει αντίκτυπο στον πολίτη. Αν εμείς ως δημόσια υπηρεσία δεν μπορέσουμε να καταδείξουμε στον πολίτη τη χρησιμότητα αυτού του πράγματος, τότε χάσαμε το παιχνίδι. Έτσι λοιπόν εμείς θέλουμε όχι μόνο να το κάνουμε, αλλά να το εξηγήσουμε και στους πολίτες. Δεν είναι μόνο νεράτζια, είναι και οι ελιές, είναι το ρύζι, τα κιλά φρούτων, σάπιων φρούτων και λαχανικών από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά λοιπόν τα πετάμε μέσα στα χωνευτήρια. Η δεύτερη ερώτηση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γιατί ο πολίτης πρέπει να ασχολείται με τα βιοκαύσιμα. Γιατί αυτό αποτελεί τη λύση. Είναι ξεκάθαρο πια ότι όλα τα ορυκτά καύσιμα που σχετίζονται με τον άνθρακα, με το αέλιο, έχει περάσει αυτή η εποχή, είναι στο χρονοτούμπλ από της ιστορίας. Η Ευρώπη είναι στην αιχμή του δόρατος της μάχης κατά της κλιματικής αλλαγής και τα βιοκαύσιμα είναι το μέλλον και δεν κατανοούμε πόσα πολλά αέρια έχουμε σε έναν σκουπιδοντενεκέ. Είναι τεράστια. Με αυτό το παράδειγμα που σας έδωσα με τα 1000 κιλά νερατζιών μπορείτε να κάνετε την αναγωγή του μεθανίου που μπορείτε να αποκομίσετε μέσα από έναν σκουπιδοντενεκέ. Όλα αυτά είναι ενέργεια λοιπόν και εμείς ως μετροπολιτική εταιρεία, γιατί όλες αυτές οι μεγάλες συμφωνίες των Ηνωμένων Εθνών, η Πράσινη Συμφωνία και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, αλλά ουσιαστικά το πιο σημαντικό είναι ότι οι κλιματικές πολιτικές που είναι εγκύτερες στον πολίτη είναι οι τοπικές. Εκεί είναι λοιπόν που θα καταδείξουμε στον πολίτη πόσος άνθρακας μπορεί να καταλήξει στα σκουπίδια και αυτός να ξαναγίνει ενέργεια. Και μέσα από την ενέργεια αναχαιτίζουμε την κλιματική αλλαγή και δημιουργούμε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο περιβάλλον. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι πρέπει να αυξήσουμε την μετάβασή μας στην κλιματική αλλαγή. Γιατί η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Δεν πρόκειται να την αλλάξουμε. Πρέπει να την αναχαιτήσουμε και πρέπει να γίνουμε πιο ανθεκτικοί. Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Βλέποντας πώς θα αποκομίσουμε περισσότερη ενέργεια. Και γύρω μας υπάρχει άπειρη ενέργεια. Πριν κάποια χρόνια η Ισπανία και η Σεβίλη έχανε όλους αυτούς τους τόνους νερατζιών. Σήμερα δείτε τα στοιχεία, μιλάνε από μόνας τους. Δεν ξέρω αν απάντησα σε όλες σου τις ερωτήσεις, λέει ο μιλητής. Μπενίνο, απάντησε όλες μου τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρατάω από σένα δύο πολύ σημαντικά στοιχεία που ανέφερες. Το ένα κομμάτι είναι να φροντίσουμε να είμαστε, όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, παρατηρητικοί. Όταν μιλάμε για έξυπνες λύσεις, όταν μιλάμε πλέον για ανθεκτικότητα, όταν θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά και όχι να επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη αυτή τη στιγμή, γιατί βρισκόμαστε ακριβώς, όπως είπες, στην αιχμή του δόρατος, πρέπει να φροντίσουμε πάντα ό,τι δημιουργούμε να επιστρέφει πίσω και να είναι το επίκεντρο ο πολίτης. Γιατί αυτός θα είναι το target group μας, αυτός θα δώσει το κατάλληλο feedback, αυτός γνωρίζει καλύτερα τις ανάγκες μέσα στην πόλη. Οπότε θέλω να κρατήσω αυτό από τη δική σου πλευρά και το δεύτερο κομμάτι που θέλω να κρατήσω είναι ότι να φροντίσουμε να βλέπουμε καλύτερα το τι σημαίνει πραγματικά καινοτομία. Μια καινοτόμα λύση δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφαρμόσουμε κάτι που εφαρμόζεται στον Άρη. Μεταφράζω σε αυτό το κομμάτι, το απλοποιώ λίγο περισσότερο. Δεν χρειάζεται λοιπόν να σκεφτούμε κάτι το οποίο είναι εξωπραγματικό στην αρχή, δηλαδή φαίνεται φαντασιακό. Οι λύσεις, οι πραγματικές βρίσκονται σε πιο απλά καθημερινά προβλήματα, αρκεί να είμαστε ανοιχτοί στο να τα δούμε και να φροντίσουμε να είμαστε εκεί για την αντιμετώπιση τους. Και φυσικά όλοι μαζί μέσα σε αυτό, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να συμβεί τίποτα. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι. Να περάσω στην Νίκη Καραλή, όπου
σε συνέχεια όσων ακούσαμε μέχρι στιγμής, Νίκη, και με βάση και όσα στοιχεία μας έδωσες από την παρουσίασή σου πριν, θέλω να μας δώσεις κάποια σημαντικά στοιχεία από το Εθνικό Μητρό του Elevate Greece. Αυτή τη στιγμή, σε ποιες υποκατηγορίες επικεντρώνονται να δώσουν smart city λύσεις οι νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα και ποιες είναι κυρίως οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούν περισσότερο? Είναι το Internet of Things, είναι το AI, που επικεντρώνονται πιο πολύ και σε τι επίπεδο βρίσκονται, για να έχουμε και μια έτσι οπτική, μιλάμε για λύσεις μέχρι στιγμής, αλλά να δούμε και κάτι ευρύτερο που αφορά το συνολικότερο οικοσύστημα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Πολύ για την ερώτηση, Νικόλ. Πρακτικά, όπως μπορείτε πρακτικά να δείτε και όλοι, υπάρχουν τα δεδομένα αυτά πλέον ανοιχτά προς όλους. Υπάρχει επίσημο το startup database μέσα στο website του Elevate Greece, οπότε μπορεί ο καθένας να περιηγηθεί και να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Ποσοστιαία να πούμε ότι πρακτικά οι startups οι οποίες είναι καταχωρημένες αυτή τη στιγμή ως startups, γιατί υπάρχουν και άλλες οι οποίες δεν έχουν εγγραφεί και δεν έχουν καταχωρηθεί αυτή τη στιγμή και ασχολούνται με τον τομέα του περιβάλλοντος και δίμη της κλιματικής αλλαγής, είναι περίπου το 8%. Μικρό ποσοστό. Δηλαδή και εμείς ήμασταν λίγο εκπληκτοί ότι οι περισσότερες εταιρείες οι οποίες είναι startups αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι στο κομμάτι του health περισσότερο. Οπότε, μέσα σε αυτή την κατηγοριοποίηση υπάρχει η καταγραφή των green tech, των environmental και των clean tech εταιριών με ποσοστό περίπου 8%. Και ουσιαστικά οι τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούν, βλέπουμε πολύ robotics σε διάφορες εφαρμογές, βλέπουμε πολύ τα data analytics και τα big data που χρησιμοποιούνται, το artificial intelligence, το οποίο σε πολλά επίπεδα οι εταιρείες μπορεί να μην το έχουν χρησιμοποιήσει ακόμα, το έχουν στο business μοντέλο τους να το χρησιμοποιήσουν, αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμα εκεί. Μιλάμε για πολλές εταιρείες οι οποίες μπορεί να έχουν ένα TRL από 4 έως 6 και κάνουν τα επόμενα βήματά τους με τη στήριξη και όλων των δομών και όλων των προγραμμάτων και της κυβερνήσεως πλέον, για να περάσουν στην επόμενη φάση, να κάνουν accelerate και να δούμε μελλοντικά και κάποια TRL που θα είναι στο 9, π.χ. Νομίζω απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Όχι, ξέρω σε κάτι αναπάντησα. Φυσικά, με κάλυψες απόλυτα. Θέλω όμως να μου πεις με ένα πολύ έτσι σύντομο σχόλιο. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως μου είπες, για ένα 8%. Φυσικά είμαστε εκπληκτικοί και εμείς. Είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτή τη στιγμή σχέση με το τι βλέπουμε να γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Οπότε, τι πιστεύεις, σε τι επίπεδο πιστεύεις ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή το ελληνικό οικοσύστημα σε σχέση με την Ευρώπη όμως? Δηλαδή, όχι μόνο την νοτιοανατολική, με όλη την Ευρώπη. Είναι σε ένα καλό επίπεδο? Πιστεύουμε ότι την επόμενη, για παράδειγμα, τριετία, πενταετία, θα πρέπει να τρέξουμε ακόμα περισσότερο, φυσικά και στις καινούργιες συνέργειες, μήπως ακόμα περισσότερο με όλες τις φορείς? Ποια είναι η γνώμη σου πάνω σε αυτό? Λοιπόν, καταρχήν για να μην πτωηθούμε, το 8% είναι στο σύνολο των startup επιχειρήσεων που είναι καταγεγραμμένες. Οπότε αυτό δεν σημαίνει κάτι, σημαίνει συγκριτικά με τους υπόλοιπους τομείς που δραστηριοποιούνται οι startups. Δεν είναι δηλαδή μία άμεση σύγκριση με τα υπόλοιπα οικοσυστήματα. Αυτό που είδαμε και προηγουμένως στην παρουσίαση που έδειξα είναι ότι το οικοσύστημα καινοτομίας αποτελείται πέρα από τις startups και από τις δομές υποστήριξης και από τις δομές και από τις κυβερνητικές διοργανώσεις, οι οποίες πρακτικά είναι αυτές που το συνθέτουν και όλοι μαζί συνεργάζονται για να μπορέσει να πάει το οικοσύστημα ένα βήμα μπροστά, να γίνει περισσότερο όριμο. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι έχουν κάνει captive το ενδιαφέρον στον τομέα του περιβάλλοντος. Υπάρχει πολύ μεγάλη στροφή. Το πρόγραμμα Greenathon που παρουσίασε προηγουμένως, ο αριθμός των υποβολών και των αιτήσεων που είδατε ήταν σε ένα πραγματικά πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από πλευράς startup επιχειρήσεων για να αναπτύξουν λύσεις πάνω σε αυτούς τους τομείς.
Σίγουρα όμως υπάρχουν κενά. Από την άλλη πλευρά, οι υπόλοιποι stakeholders του οικοσυστήματος και με την πράσινη συμφωνία η οποία έχει υπογραφεί, την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, και με το Ταμείο Ανάκαμψης που σκοπεύει να, ουσιαστικά να δώσει πολλές λύσεις σε θέματα που αφορούν και την καινοτομία και την πράσινη ανάπτυξη, δείχνουν πολύ καλά βήματα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να έχουμε μια ανωδική πορεία. Αλλά έχουμε βήματα να κάνουμε όλοι, και οι μεν και οι δε, για να μπορέσουν να προκύψουν κατάλληλες συνεργασίες και κατάλληλα αποτελέσματα. Υπέροχα. Κρατάω από εσένα το κομμάτι ότι βρισκόμαστε σε ένα καλό επίπεδο μέχρι στιγμής, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον για την ανάπτυξη αυτών των λύσεων στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες, υπάρχουν ακόμα βήματα να κάνουμε σε σύγκριση και με τον ίδιο μας τον εαυτό σαν χώρα και μετά με τους υπόλοιπους. Και θέλω ένα σύντομο σχόλιο πάνω σε αυτό και από τους υπόλοιπους ομιλητές, πάνω στο ότι σε σχέση με τη δική σας πόλη, δηλαδή αντίστοιχα στην Ισπανία, στο Παρίσι, Χρήστο, στην Αθήνα αντίστοιχα, ή μπορείς να το πας σε επίπεδο πανελλαδικά, πώς βρίσκεται το οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας αυτή τη στιγμή στο επίπεδο που βρίσκεται, και αν έπρεπε να πείτε ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να δράσουμε άμεσα. Τι λείπει? Λείπει μεγαλύτερο scale πιλωτικών εφαρμογών? Λείπει πιο σημαντικές πρακτικές συνεργίες? Τι ακριβώς είναι αυτό που πιστεύετε από τη δική σας οπτική σαν startup ότι λείπει αυτή τη στιγμή? Θα μιλήσω περισσότερο για το οικοσύστημα της Ελλάδας. Έχω κάποια γνώση και από το οικοσύστημα της Αγγλίας, καθώς είχαμε πάει σε ένα accelerator στο Λονδίνο για ένα χρόνο. Το startup οικοσύστημα της Ελλάδας άρχισε περίπου στο 2010-11. Κάπου εκεί ήταν τα πρώτα funds, τα οποία ήταν τα Jeremy's που λέγαμε. Δεν υπήρχε support εκείνη την εποχή, δηλαδή δεν μπορούσες να βρεις εύκολα ένα μέντορα, να βρεις ένα accelerator, ένα incubator, ώστε να πας και να αρχίσεις να μεγαλώνει η επιχείρησή σου. Όσο περνάνε τα χρόνια όμως, αυτό δείχνει ότι όχι ισορροπεί με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, είμαστε λίγο ακόμα ένα σκαλί παρακάτω, ας πούμε, αλλά πηγαίνουμε με θετικά βήματα να φτάσουμε πιο κοντά στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες, ας πούμε, που είναι πιο εξελιγμένα τα οικοσυστήματα και από οικονομικής άποψης, ότι υπάρχουν περισσότερα και μεγαλύτερα funds. Αν και από το 2017 που ξεκίνησε το EIF1, το European Investment Fund, υπάρχουν αρκετά χρήματα στην αγορά. Δημιουργήθηκαν 5 VC που ταρκετάρουν το early stage και το seed stage, δηλαδή εταιρείες που έχουν κάποια αρχικά έσοδα. Οπότε το θετικό είναι ότι μεγαλώνει το οικοσύστημα της Ελλάδας. Γίνονται πράγματα, γίνονται ωραία πράγματα. Υπήρχε αυτό το σταμάτημα του COVID που κάποιες άλλες εταιρείες τις βοήθησε να αναπτυχθούν, αλλά καθώς έχουμε πολλές startup που ασχολούνται με τον τουρισμό, γιατί είναι ένα δυνατό κομμάτι της Ελλάδας, τους πήγε αρκετά πίσω. Και είναι φυσιολογικό, δεν πήγαμε μόνο εμείς σαν Ελλάδα πίσω, όλος ο κόσμος έκανε ένα step back αυτή την περίοδο. Το τι θα μπορούσε να γίνει? Στην Ελλάδα θα μπορούσαν περισσότερα synergies από εταιρείες, ώστε να αρχίσει να δουλεύει πιο σωστά αυτό το οικοσύστημά μας. Θυμάμαι, ήμουνα στο Ισραήλ πριν 4-5 χρόνια και ο κάθε founder μιλούσε για την εταιρεία του άλλου founder, ας πούμε, στην Ισραήλ, και μιλούσε λες και ήταν δικιά του. Αυτό εμείς δεν το έχουμε. Είμαστε λίγο πιο ανταγωνιστικοί ο ένας με τον άλλον. Και αυτό μόνο αρνητικό είναι, γιατί περισσότεροι έχουμε διαφορετικά business models, δεν έχει να πάρει ο ένας κάτι από τον άλλον. Μόνο βοηθητικό μπορεί να είναι. Γιατί με μια μικρή εταιρεία, χωρίς έχοντας αρκετά resources να ξοδέψει, το πιο σημαντικό είναι το, ας το πούμε, smart money. Τα contacts που μπορεί να έχει από έναν άλλον founder και να τη βοηθήσει να προχωρήσει, να πάει στο επόμενο step. Είναι ένα contact με ένα VC, με ένα angel investor,
με κάποιο καλό candidate. Είναι πράγματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Αυτή είναι η υπόψη μου για το ελληνικό οικοσύστημα. Πολύ ωραία. Μπατίστε Λοντί, πάνω σε αυτό το κομμάτι, ένα έτσι σύντομο σχόλιο. Alors, nous concernant pour Vertu. Σε ό,τι μας αφορά για την Vertu, νομίζω ότι μια επιτάχυνση, συμφωνώ με τον διπλανό μου για τις συνέργειες. Σήμερα υπάρχει ένα διεθνές label που καταγράφει τις επιχειρήσεις γύρω από το θέμα του περιβάλλοντος, αλλά τελικά είμαστε 600-700 λύσεις έχουμε γύρω από αυτό το θέμα μεταξύ των διαφόρων χωρών. Μπορούμε λοιπόν να φτιάξουμε λύσεις από κοινού. Και δεύτερον, απέναντι στις πόλεις, νομίζω ότι σήμερα, το είπαμε προηγουμένως, υπάρχει ένας σημαντικός ρόλος για τα πρωτότυπα. Κατορθώνουμε να φτιάξουμε μια λύση και να τη δοκιμάσουμε. Λείπει όμως η βιομηχανοποίηση της πρότασής μας στον δημόσιο χώρο. Δεν έχουμε αρκετά εργαλεία. Όλοι οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, ώστε να φτάνουν εύκολα στις αγορές τις καινοτόμες με εύκολο τρόπο, με απλό τρόπο. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα διακύβευμα. Το συναντάμε σε πολλές χώρες. Θες να πεις κάτι άλλο? Μένινο. Σήμερα, εγώ λυπάμαι, δεν συμφωνώ με τον Χρήστο, γιατί εμείς στην Ισπανία δεν είμαστε πρωτοπόροι στις startups και έχει να κάνει δυστυχώς με την ίδια την οτροπία του Ισπανού. Δεν είμαι ιδιαίτερα περήφανος γι' αυτό, αλλά είναι η πραγματικότητα. Η αλλαγή αυτού του μοντέλου, εγώ είμαι υποστηρικτής, ένθερμος υποστηρικτής, ότι τα κοινωνικά μοντέλα, τα μοντέλα της κοινωνίας αλλάζουν μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, και θεωρώ προϋπόθεση εκ των όνου κάνευ, και θα βάλω μόνο την Ισπανία, στην Ισπανία είναι απαραίτητο να αλλάξει το επίπεδο πληροφόρησης και το εκπαιδευτικό μοντέλο, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι όπου υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες, περισσότερη εκπαίδευση, υπάρχει μεγαλύτερη καινοτομία, περισσότερες πρωτοβουλίες, περισσότερες startups, περισσότερες συνεργασίες. Θα χρησιμοποιήσω μια σκληρή λέξη. Μιλάμε για φτώχεια πνευματική. Οι Ισπανοί σε αυτό το τομέα έχουμε μια πνευματική φτώχεια. Εξού και δεν είμαστε καινοτόμοι και υπάρχουν πολύ λίγες startups. Εγώ είμαι όμως αισιόδοξος γιατί οι νέες γενιές, εγώ είμαι 48 χρονών, οι νέες γενιές με τους μαθητές που έχουμε στην εταιρεία έχουν όντως μια διαφορετική νοοτροπία, αλλά έχουμε... Σας το εγγυώμαι, πολύ δρόμο να διανύσουμε και σε αυτό δεν είμαι αισιόδοξος, δυστυχώς. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους, βασικά για όλες σας τις απαντήσεις και την οπτική που μας δώσατε γενικότερα, αλλά και ξεχωριστά ο καθένας για τη δική του λύση και για το δικό του οικοσύστημα. Θέλω, συνοψίζοντας εδώ πέρα όσα είπαμε, να πούμε ότι χρειάζεται να είμαστε ανοιχτοί, αλλά για να είμαστε ανοιχτοί χρειάζεται να δούμε τα πράγματα από μία νέα οπτική και όχι έτσι όπως έχουμε μάθει την τελευταία 20ετία. Έχουν έρθει πράγματα πολύ πιο γρήγορα από την κλιματική αλλαγή, όπου πρέπει να μάθουμε με νέο τρόπο να συνεργαζόμαστε και να υιοθετούμε λύσεις. Να κρατήσω όσα είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, αλλά και ο Μπενίνο, ότι χρειάζεται να παιδεύσουμε τους εαυτούς μας, γιατί ακριβώς χωρίς αυτό το κομμάτι δεν μπορεί να γίνει καμία συνέργεια, αλλά και ούτε να εξελιχθούμε γενικότερα στο κομμάτι της καινοτομίας. Και να συνοψίσω, επειδή ακριβώς μην ξεχνάμε τον λόγο που βρεθήκαμε σήμερα εδώ, χρειάζεται να έχουμε τη φύση στο
επίκεντρο. Διαφορετικά τα αποτελέσματα που θα δούμε θα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι ζούμε αυτή τη στιγμή. Και χρειάζεται να μας προστατεύσουμε πιο γρήγορα. Σας ευχαριστούμε όλους που βρεθήκατε εδώ σήμερα. Το Γαλλικό Ινστιτούτο και το Ισπανικό Ινστιτούτο που μας έφερε όλους μαζί. Και ελπίζουμε να απολαύσατε τη βραδιά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει λίγος χρόνος για μία-δύο ερωτήσεις. Τζούλη. Bonsoir à tous, merci. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε για τις παρεμβάσεις σας. Μια ερώτηση απλή για την Vertuo. Αν το έχετε ήδη σκεφτεί ή αν μπορείτε να το σκεφτείτε. Η λύση σας θα είναι εφαρμόσιμη σε μια πόλη όπως η Αθήνα. Εφόσον εσείς στηρίζεστε στα όμβρια ύδατα, αυτό όμως εξαρτάται από το κλίμα. Εδώ στην Αθήνα, αυτή η λύση θα μπορέσει να λειτουργήσει σε διαφορετικές καταστάσεις. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ναι, έχουμε ήδη εγκαταστήσει πιλωτικά μηχανήματα στη Νότια Γαλλία, με μεγαλύτερη βροχόπτωση από ό,τι στην Ελλάδα, αλλά παραπλήσια. Εμείς δεν θέλουμε να φτιάξουμε μια βλάστηση αυτόνομη σε σχέση με τα όμβρια ύδατα για όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στη Νότια Γαλλία έχουμε μια εγκατάσταση στο Aix-en-Provence, όχι μακριά από τη Μασσαλία, και στο Aix-en-Provence συλλέγουμε όλα τα ύδατα της βροχής και αυτά επιτρέπουν στα φυτά να έχουν 4 μήνες αυτονομία. Ότι όσα νερά πέφτουν δεν χάνονται, συλλέγονται. Δεν γίνεται επεξεργασία τους, καταναλώνονται από τα φυτά επιτόπου, άρα δροσίζουν το χώρο. Και στη συνέχεια, όταν αδειάσει το ρεζερβουάρ αυτό, υπάρχει η δυνατότητα του ποτίσματος, όπως το κάνουμε κλασικά. Είναι η κυκλική θεώρηση αυτό που έχουμε μέσα στα προγράμματά μας. Δηλαδή, πρέπει να πάψουμε να λειτουργούμε με την ιδέα ότι φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα και θα πρέπει να λειτουργήσουμε με τρόπο μονόδρομο. Πρέπει να βρούμε όλες τις πιθανές εφαρμογές της λύσης μας. Μια ερώτηση που απευθύνεται στο Χρήστο το Ραυτογιάννη. Πώς συνδυάζετε τη λύση σας που είναι εσωτερική και ηλεκτρονική με το εξωτερικό? Μιλήσατε για κοντέινερ στον εξωτερικό χώρο. Πώς θα συνδυαστεί αυτό με την ιδέα του κήπου που είναι κοινός, που θα είναι κοινός στην πόλη? Πολύ ωραία ερώτηση. Είναι όμως, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Έχοντας ένα plug and play σύστημα, όλα τα ηλεκτρονικά υπάρχουν εσωτερικά, ας το πούμε, στο container, για να είναι λίγο πιο εύκολο σαν μία λύση. Οπότε συνδέουμε το container με μία πηγή ρεύματος και έτσι ηλεκτροδοτείται όλο και ξεκινάει η καλλιέργεια. Δεν τοποθετούμε κάτι τελείως στον εξωτερικό χώρο, ώστε να έχει πάρα πολλές συνδέσεις. Είναι μία παροχή ρεύματος στον ηλεκτρισμό. Αυτό, that's it. Si. Moi, j'aurais une question pour Benigno au sujet de... Parce que ça a été dit tout à l'heure. Athènes... Υπόθηκε και προηγουμένως στην Αθήνα υπάρχουν νεράτζια παντού. Εκτός από τη Σεβίλη, προτείνατε τη λύση σας σε άλλες ισπανικές πόλεις ή σε άλλες πόλεις του εξωτερικού ή ακόμη και στην Αθήνα, γιατί υπάρχουν εποχές στην Ελλάδα όπου βλέπουμε να πέφτουν
τα νεράτζια και να σε πείσουν στους δρόμους. Disculpad, pero no he podido entender la traducción. Συγγνώμη, αλλά υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα και δεν άκουσα την ερώτηση. Vous entendez la traduction? Ακούτε τώρα την ερώτηση, την μετάφραση. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι χαιρετίζω βέβαια όλες τις καινοτομίες που μας παρουσιάστηκαν και τις βρίσκω εξαίρετες. Και η δική σας, σε ό,τι αφορά τη δική σας, προτείνατε την λύση σας σε άλλες ισπανικές πόλεις ή πόλεις του εξωτερικού και ειδικότερα σκέφτομαι την Αθήνα, γιατί στην Αθήνα υπάρχουν νεράτζια παντού και σε ορισμένες περιόδους του χρόνου βλέπουμε τα νεράτζια να πέφτουν και να σαπίζουν στους δρόμους ανεκμετάλλευτα, αναξιοποίητα. Εμείς στην Ισπανία η κάθε περιοχή, η κάθε αυτόνομη κοινότητα είναι υπεύθυνη για το κλίμα. Εμείς λοιπόν λειτουργούμε μαζί με την αυτόνομη κοινότητα της Σεβίλης, ούτως ώστε το ίδιο μοντέλο να εφαρμοστεί σε όλη την Ανταλουσία. Όχι μόνο με τα νεράτζια, με οτιδήποτε. Πρέπει να ανοίξουμε το πνεύμα μας, το μυαλό μας και να πούμε ότι οτιδήποτε έχει άνθρακα μπορεί να δημιουργήσει βίο αέριο. Έτσι λοιπόν, ναι, δουλεύουμε για να εκπονήσουμε ένα εγχειρίδιο που θα μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε πόλη. Η περίπτωση που λέτε για την Αθήνα είναι το ίδιο πρόβλημα που είχαμε και εμείς στη Σεβίλη. Όλα τα νεράτζια κάτω στο πάτωμα, σάπια και ατυχήματα, γιατί τα μηχανάκια γλιστράνε, τα αυτοκίνητα παθαίνουν ατυχήματα. Λοιπόν, είναι ένα μοντέλο, όπως σας είπα, που μπορεί να εφαρμοστεί οπουδήποτε. Στο νότο της Ευρώπης ακόμα περισσότερο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά νεράτζια. Αλλά οπουδήποτε και οτιδήποτε υπάρχει ως οργανική ύλη με άνθρακα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το μοντέλο. Και εμείς δουλεύουμε στεναρά ώστε αυτό το μοντέλο να γίνει εγχειρίδιο που θα εφαρμόζεται παντού. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και πάρα πολύ και για τις ερωτήσεις σας. Νομίζω οι ομιλητές μας ήταν πάρα πολύ καλοί σήμερα. Είδατε καινοτόμες λύσεις και από άλλες χώρες. Ελπίζουμε να το απολαύσατε όπως και εμείς. Να καταλήξουμε στο ότι χρειάζεται για να προχωρήσουμε μία μίξη θεσμικών, ανθρώπινων και τεχνολογικών παραγόντων, αλλά μην ξεχνάμε ποτέ το ότι είμαστε μαζί για τη φύση και μην το ξεχνάμε αυτό στις γενικότερα μετέπειτα στρατηγικές τις οποίες κάνουμε. Ήταν και ο λόγος που βρεθήκαμε σήμερα όλοι μαζί. Θα σας ευχαριστούμε όλους που βρεθήκατε μαζί μας και για μία ακόμα φορά το Γαλλικό Ινστιτούτο και το Ινστιτούτο Θερβάντες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δύο λόγια για να τελειώσουμε. Να ευχαριστήσω όλους τους συμμετάσχοντες, όλους τους καινοτόμους και τον Μπενίνιο που είναι μακριά μας για την συμμετοχή σας σε αυτή την όμορφη βραδιά με ιδέες δροσερές που μας δίνουν την επιθυμία να επανοικιοποιηθούμε την πόλη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε πολύ και την Νικολέτα για τον συντονισμό της βραδιάς. Να ευχαριστήσω στο όνομα του Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου, στο όνομα της Διευθύντριας του Ινστιτούτου Θερβάντες, όλους τους συμμετέχοντες και όσους είναι παρόντες, όσους παρακολούθησαν online. Σας εύχομαι μια πολύ όμορφη βραδιά. Το επόμενο γεγονός στο πλαίσιο του φεστιβάλ για τους κήπους θα γίνει στους χώρους αυτού του Ινστιτούτου την Πέμπτη το βράδυ στις 7.30 στην ταράτσα του Γαλλικού Ινστιτούτου.
Έχουμε μια πολύ όμορφη ταράτσα, θα έχετε μια ωραιότατη θέα προς την Ακρόπολη και το Λυκαπιτό με μια συζήτηση ανάμεσα στον Στέφανο Μανκούζο σε συνεργασία με το Ιταλικό Ινστιτούτο, τον Στέφανο Μανκούζο που είναι βιολόγος, βοτανολόγος, ένας από τους υπέρμαχους της φυτικής νευροβιολογίας, μια συζήτηση με την Καμίγη Λουί, μια Γαλλίδα δραματουργό, καθηγήτρια φιλοσοφίας. Θα έχουμε λοιπόν μια συζήτηση για τις μεταξύ φυσικών επιστημών και φιλοσοφίας. Ελπίζουμε ότι θα είναι πολύ πλούσια στις 23 του μηνός από τις 7.30 στην ταράτσα του Γαλλικού Ινστιτούτου. Καλό όσους είναι εδώ παρόντες να συμμετάσχουν σε ένα κοκτέιλ στην είσοδο του Γαλλικού Ινστιτούτου. Ευχαριστώ πολύ.